Commençons tranquillement. Bonjour à tous, bienvenue à l'Institut français. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω. Dans notre programme intitulé Scénographie engagée. Θα μιλήσουμε για την Engaged Scenography σε συνεργασία με το Ινστιτούτο GET. Είναι μια ιδιαίτερη βραδιά σήμερα. Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν αφιερωμένη σε κάποια εργαστήρια, όπως και αυτή η εβδομάδα θα ολοκληρωθεί με κάποια εργαστήρια. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με 3 παρεμβάσεις. Πρώτα του Samuel Valensí, του Αντώνη Βολανάκη και του Ραλφ Zegker, και θα κλείσουμε με ένα στρογγυλό τραπέζι με θέμα τι είναι η σκηνογραφία σήμερα. Προτείνω λοιπόν να ξεκινήσουμε αμέσως. Ευχαριστώ όλους τους καλλιτέχνες που παρευρίσκονται εδώ. Ευχαριστούμε και τις διερμηνείς, καθώς θα χρησιμοποιήσουμε 3 γλώσσες. Ευχαριστώ. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Καλησπέρα σας, με ακούτε? Και οι διερμηνείς. Merci beaucoup déjà. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο GET για την πρόσκληση. Έχω ταξιδέψει 45 ώρες με πλοίο και με τρένο για να έρθω να σας βρω. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και πρέπει να πω ότι ανυπομονούσα να έρθει αυτή η στιγμή. Σήμερα θα σας μιλήσω για την πολιτική θέση των καλλιτεχνών. Θα προσπαθήσω να μην μιλήσω πολύ γρήγορα και να διευκολύνω τις διερμηνείς. Αναζητούσα μια συμπαθητική, μια ευχάριστη φωτογραφία για να ξεκινήσω αυτή την παρουσίαση και μια πρόταση. Και η καλύτερη φωτογραφία που βρήκα είναι αυτή η φωτογραφία που βλέπετε στην οθόνη με υπότιτλο «Οι πολλαπλές κρίσεις». Θα μπορούσα να το πω με ένα μικρό χαμόγελο, αλλά δύσκολο να παρουσιάσουμε ευχάριστο τρόπο την κατάσταση. Είμαι διευθυντής μιας ομάδας που ονομάζεται η συνέχιση του γαλάζιου, La Poursuite du Bleu. Θα σας περιγράψω πολύ σύντομα αυτές τις κρίσεις για να φτιάξουμε τη διάθεσή μας όλοι, αν μου επιτρέπετε. Η πρώτη κρίση που βιώνουμε είναι η κλιματική κρίση. Συλλογικά όλοι οδεύουμε προς μια παγκόσμια θερμοκρασία που θα είναι αυξημένη κατά 3 βαθμούς από το 1950. Μια κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει 1,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους να μεταναστεύσουν τις επόμενες δεκαετίες, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει με την έκφραση αλληλεγγύης από τους συμπολίτες μας ή με την αύξηση της άκρας δεξιάς. Και τα δύο είναι πιθανά. Αυτό που βιώνουμε είναι η έκτη εξαφάνιση, μαζική εξαφάνιση, όπως λένε οι επιστήμονες. Τρίτον, βιώνουμε μια τεχνική κρίση, όπως την ονομάζουμε, η οποία έρχεται να προσθεθεί στις προηγούμενες κρίσεις. Όχι μόνο κινδυνεύουμε να μην έχουμε επαρκές καύσιμο πετρέλαιο για να ζεσταθούμε, κυρίως πετρέλαιο από τη Ρωσία, και ορισμένοι πιστεύουν ότι για να βγούμε από την κατάσταση την οποία βιώνουμε, όλα θα πρέπει να λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια, που σημαίνει ότι ο παγκόσμιος πλανήτης θα πρέπει να εξορίσει τόσο μέταλλο όσο έχει εξορίσει από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Και τέλος, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι βιώνουμε και μια πολιτική κρίση, γιατί για να επιληθεί το πρόβλημα οι Αμερικανοί εξέλεξαν τον Donald Trump και η Γαλλία δεν απέχει από το να εκλέξει έναν αντίστοιχο αρχηγό κράτους. Μπορούμε επίσης να πάρουμε το παράδειγμα του Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι χώρες που είδαν τον Adam Smith αποφάσισαν να απαντήσουν σε αυτή την επιτακτική ανάγκη ορθώνοντας σύνορα. Όσοι υπερασπίζονταν μέχρι σήμερα την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων και των κεφαλαίων, σήμερα επιλέγουν να ορθώσουν τύχη για να ανταποκριθούν, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Και βλέπουμε και την άνοδο της άκρας δεξιάς παντού, που σημαίνει ότι είμαστε σύμφωνοι με την ύπαρξη της παγκοσμιοποίησης, ευτυχικής πτυχισμένης παγκοσμιοποίησης, αν είναι ευτυχής για μας. Άρα είναι μια παγκοσμιοποίηση η οποία είναι κλειστή, όπως λέει ο Ρέιμπρουκ, που στόχο έχει να δημιουργήσει νέες αποικίες. Γιατί αυτό συμβαίνει με τις κρίσεις που ανέφερα και αυτό ενδεχομένως να επιλέξει και η Γαλλία τις επόμενες εκλογές. Και πέμπτο, η σημαντικότερη κρίση, βιώνουμε την κρίση της ευαισθησίας και της ασυναίσθησης, γιατί όλα αυτά συμβαίνουν, εξελίσσονται μέσα σε κλίμα διαφορίας. Πριν λίγα χρόνια βρισκόμουν στην Avignon στο φεστιβάλ, όπου τα δάση καίγονταν γύρω από την πόλη και οι πολίτες, οι θεατές παρακολουθούσαν αμέριμνοι τις παραστάσεις. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι εν μέσω αυτών των κρίσεων τελείωσαν και τα καλά νέα. Εν μέσω αυτών των κρίσεων αναρωτιέμαι λοιπόν, όπως πολλοί άλλοι, τι κάνω. Τι κάνω εδώ και τι κάνω και ως καλλιτέχνης. Ποιος είναι ο ρόλος μου. Θα πρέπει τα έργα μου να προτείνουν λύσεις, θα πρέπει να είμαι χρήσιμος για τους πολιτικούς, θα πρέπει τα έργα μου να δείξουν πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα, θα πρέπει να λάβω θέση. Και θα τα συνοψίσω όλα αυτά σε μία ερώτηση. Ποια είναι η πολιτική θέση του καλλιτέχνη. Και η πρώτη προφανής θέση του καλλιτέχνη είναι να προτείνει ο καλλιτέχνης αναπαραστάσεις του κόσμου, μυθοπλασία. Και πάντοτε αναρωτιέμαι ως καλλιτέχνης τι θα αναπαραστήσω και πώς. Σε αυτές τις αναπαραστάσεις του κόσμου σκέφτομαι, θα μπορούσα να προτείνω λύσεις, θα μπορούσα να προτείνω πώς θα μπορούσαν να επιληθούν τα πράγματα. Με τρόπο που θα ήταν χρήσιμο για τους πολιτικούς, θα το ήθελα βέβαια, αλλά είναι περίεργο να ζητάει κανείς τους καλλιτέχνες πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν με καλό τρόπο τα πράγματα. Για έναν απλό λόγο, γιατί ό,τι εξελίσσεται με ευχάριστο τρόπο δεν με ενδιαφέρει. Και ακολουθήστε με. Φανταστείτε λοιπόν τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, να λέει ο Ρωμαίος στην Ιουλιέτα, «Σ' αγαπώ» και η Ιουλιέτα να απαντά «Και εγώ». Κάποιοι θα πιστέψουν ότι είναι εξαιρετική γνώμη. Η παράσταση διαρκεί 4 λεπτά. Βαρεθήκατε από την πρώτη στιγμή. Ήταν εφιάλτης. Φανταστείτε τον Τιτανικό. Όλα εξελίσσονται καλά, η Ροζ συναντά τον Τζακ και παρά τη ηλικιακή διαφορά ερωτεύονται ο ένας τον άλλον. Τίποτα δεν αποκλείει, δεν εξελίσσονται τα πράγματα όπως ξέρουμε. Φτάνουν στη Νέα Υόρκη, παντρεύονται, κάνουν πολλά παιδιά και είναι η κόλαση. Είναι η χειρότερη ιστορία που θα μπορούσε κανείς να σας προτείνει. Φανταστείτε τον Λουκ Σκάιουόκερ, που λέει θα μπορείς να σταματήσεις να βασανίζεις ολόκληρο τον πλανήτη και απαντά σταματάω, λυπάμαι, είμαι ο πατέρας σου, δεν θα τσακωθούμε μεταξύ μας. Όλα αυτά είναι ανόητα, είναι το χειρότερο σενάριο που θα μπορούσατε να φανταστείτε. Δεν σας εύχομαι να τα δείτε όλα αυτά στο θέατρο ή στον κινηματογράφο ή στο Netflix, γιατί για να μπορεί να μπορείς να συγκινήσει μία ιστορία, θα πρέπει να υπάρχει επιθυμία, απογοητεύσεις, ηθοποιοί, και χωρίς να υπάρχουν όλα αυτά τα υλικά, η παράσταση, η ταινία δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον. Φανταστείτε λοιπόν όπως μας είχε ζητήσει τότε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια της πανδημίας να κάνουμε τα πάντα. Γι' αυτό και οι συγγραφείς, οι δημιουργοί αφηγούνται καλύτερα την επόμενη μέρα παρά τον κατακλυσμό του κόσμου. Que d'imaginer un monde qui se passe bien pour une raison toute simple, c'est qu'un monde qui se passe bien nous ennuie profondément, nous les auteurs. Et donc, c'est pour ça qu'on est bien meilleur à raconter ça. Donc on va me répondre, oui, mais il existe... Puis nous donne un horizon meilleur. Και αυτό λοιπόν μπορεί να μας βοηθήσει να αλλάξουμε τον κόσμο. Ακόμη και στην Belle-Verte της Colin-Sero, μια ταινία που αγαπώ πολύ, στις ουτοπίες μας λένε πολύ συχνά πως αυτό που έχει σώσει την ανθρωπότητα εδώ στην Colin-Sero είναι η τέχνη, είναι το τέλος του χρήματος, η δυνατότητα του να μπορούμε να ταξιδεύουμε μέσα στο χρόνο, αλλά η Colin-Sero δεν μας λέει πως έγινε αυτό, γιατί αν δεν υπάρχει ματέωση, αν δεν υπάρχουν εμπόδια, δεν μας ενδιαφέρει, και για να είναι ενδιαφέρουσα η ιστορία πρέπει το τέλος να μην είναι καλό, να μην είχε αίσιο τέλος, γιατί αν το τέλος είναι καλό τότε θα πλήξετε. Ταυτόχρονα οι αναπαραστάσεις γίνονται και ορισμένες φορές προφανείς. Η μυθοπλασία έχει τεράστια πολιτική θέση. Στην αναπαράσταση του κόσμου ως δημιουργός θα μπορούσα να προτείνω λύσεις, πώς θα μπορούσαν να έχουν αίσιο τέλος τα πράγματα. Κάποια παραδείγματα. Ίσως είναι περίεργο αυτό που θα σας πω, αλλά θέλω να σας παρουσιάσω ένα αίσιο τέλος, αίσια εξέλιξη. Θα σας αφηγηθώ λοιπόν μια ιστορία. Κάποτε λοιπόν συνήθως ήδη συγκεντρώνουμε το ενδιαφέρον των θεατών μας, γιατί από την αρχαιότητα προσπαθούμε να πιστεύουμε στις ιστορίες, να τις αφηγούμαστε, να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι έτσι συνέβησαν τα πράγματα. Είναι ο δικός μας τρόπος να λειτουργούμε. Όλοι κατασκευάζουμε την ταυτότητά μας συνθέτοντας καταστάσεις για να δημιουργήσουμε ένα νόημα. Φτιάχτε λοιπόν, φανταστείτε ότι συντάσσετε το βιογραφικό σας. Είσαστε εξαιρετικός σκηνοθέτης, θα παραλείψετε βέβαια κάποια γεγονότα, το μέσο που χρησιμοποιήσατε, θα ξαναφτιάξετε τα γεγονότα έτσι ώστε να αποδίδουν και να είναι ελκυστικό το βιογραφικό σας. Αν τυχαία συναντήσετε έναν ψυχολόγο, μπορεί να μην τον χρειάζεστε, αν συναντήσετε έναν ψυχολόγο, αυτό που θα κάνει ο ψυχολόγος είναι να μελετήσει την ιστορία σας για να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεστε σήμερα. Μπορεί αυτό να έχει νόημα για σας, αλλά μπορεί να είναι αποτελεσματικό ακόμα και αν είναι λάθος. Θα πρέπει να είναι λοιπόν αληθοφανές και να είναι όμορφο. Όλα αυτά είναι πολύ πιο σημαντικά από την πραγματικότητα. Η αλήθεια δεν μας ενδιαφέρουν. Οι εκθέσεις των επιστημόνων μας λένε την πραγματικότητα, την επιστημονική αλήθεια. Αλλά για να είναι κανείς ευτυχής, η πραγματικότητα των επιστημόνων για το περιβάλλον έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις ιστορίες που αφηγούμαστε μεταξύ μας. Γι' αυτό και οι ψευδείς πληροφορίες μας καθησυχάζουν. Μας δίνουν την αίσθηση μας ότι ζούμε κάτι που μας καθησυχάζει. Μπορεί να είναι τρελό, αλλά είναι πραγματικότητα. Πράγματι λοιπόν η μυθοπλασία έχει τεράστιο αντίκτυπο. Το βιογραφικό βιογραφικό μου είναι ένα αφήγημα που μπορεί να οδηγήσει σε πρόσληψη. Και είναι πολλά τα παραδείγματα. Μία διαφήμιση, για παράδειγμα, είναι μυθοπλασία για το αυτοκίνητο, ακόμη πιο μυθοπλαστικό. Μπορεί μια διαφήμιση να με οδηγήσει να αγοράσω ένα αυτοκίνητο ενώ δεν το χρειάζομαι. Τα αυτοκίνητα, για παράδειγμα, όπως βλέπετε εδώ, βρίσκονται στην έρημο. Τα παιδιά είναι ήσυχα μέσα στο αυτοκίνητο. Όλα αυτά δεν συμβαίνουν στην πραγματική ζωή. Και όμως τα αυτοκίνητα αυτά, τα SUV, είναι τα αυτοκίνητα που αυξάνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και όμως τα αγοράζουν. Κάποια παραδείγματα μυθοπλασίας που έχουν συγγράψει καλλιτέχνες είναι εδώ. Βλέπετε μια εικόνα από ένα έργο που προβλήθηκε στο Canal Plus στη Γαλλία. Είναι μια πλήρης, δεν βασίστηκε σε πραγματικά γεγονότα, όπως και οι νέοι Αμερικανοί που παρακολούθησαν το X-Files. Οι Αμερικανίδες που παρακολούθησαν την σειρά αυτή είχαν 2 φορές περισσότερες πιθανότητες να γίνουν επιστήμονας όπως οι Σκόλοι στην σειρά αυτή. Στα παραδείγματα αυτά, αυτό που προέχει είναι να παραστάσεις μας εμπνέουν στη συμπεριφορά μας, γιατί μιμούμαστε τη συμπεριφορά των άλλων. Θα μοιραστώ μαζί σας ένα παιχνίδι το οποίο έκανα το πρωί στο εργαστήριο. Μπορείτε να βάλετε λοιπόν τα χέρια σας έτσι. Θα κάνω κάτι απλό. Θα μετρήσω μέχρι το 3. Στο 3 θα πω κλαπ. Όταν θα πω κλαπ, θα κάνουμε παλαμάκια. Θα χτυπήσετε τα χέρια σας. 1, 2, 3. Δεν είπατε κλαπ. Δεν είπα κλαπ. Και όμως όλοι χτυπήσατε τα χέρια. Αυτό καταδεικνύει ότι είμαστε όντα που μιμούμαστε. Αν ο Taylor Swift ή ο Kylian Mbappé αποφάσισαν να πάρουν το τρένο γιατί είναι σύμβολο επιτυχίας αντί να πάρουν το αεροπλάνο, επηρεάζουν περισσότερο τον κόσμο από ότι αν θα τους έλεγαν πάρτε το τρένο. Είτε είναι στην πραγματική ζωή, είτε στα έργα και στη μυθοπλασία, οι αναπαραστάσεις επηρεάζουν τη ζωή μας και αυτό που εμείς επιθυμούμε. Όλο και περισσότερο ακούω να λέγεται ότι οι καλλιτέχνες πρέπει να θέτουν ερωτήματα και να τους απασχολεί η οικολογική κρίση. Πώς? Αναδεικνύοντας συμπεριφορές όπως βλέπετε εδώ του Μπενίνι. Θα πρέπει λοιπόν να μετακινούμαστε με ποδήλατο, να τρώμε λιγότερο κρέας και μέσω του μιμητισμού όλοι θα έπραταν το ίδιο. Δηλαδή, να επηρεάσουμε με τη συμπεριφορά μας τους πολίτες. Αν ο ήρωάς μου πάρει το τρένο για να γίνει δισεκατομμυριούχος, όπως στην ταινία, αυτό είναι μια νίκη για την οικολογία. Αν η ηρωίδα μου είναι στρατιώτης και αποφασίσει να γίνει vegan για να είναι πιο αποτελεσματική στη μάχη, όπως το ισχυρίζεται η ταινία στο Game Changer, είναι νίκη για την οικολογία. Αν σε μια πόλη οι πολίτες μετακινούνται με το ποδήλατο για να είναι πιο παραγωγικοί, αυτό συνιστά νίκη για την οικολογία. κι αν η ηρωίδα μου χρησιμοποιεί ανεμογεννήτριες, είναι νίκη για την οικολογία, εάν ο σκοπός δεν είναι εξίσου σημαντικό με το μέσο. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω δύο αντιπαραδείγματα. Το πρώτο είναι η σειρά Succession, που βασίζεται στο έργο του Shakespeare. Βλέπω πρόσωπα με συμπεριφορά των οποίων δεν είναι οικολογική. Εάν λοιπόν αυτά τα άτομα μπορούσαν να τρώνε και κρέας, θα το κάνανε. Και όμως τα πρόσωπα που παίζουν σε αυτό το έργο δεν θέλω να τους μοιάσω. Τους θαυμάζω, τους βρίσκω ότι είναι κάπως περίεργοι, αλλά αν είναι ένα πράγμα που δεν θέλω να κάνω, είναι να είμαι δισεκατομμυριούχος. Να σας δείξω τώρα ένα άλλο παράδειγμα. Άνθρωποι και ποντίκια λοιπόν του Στάινμπεκ είναι πολύ φτωχοί. Εδώ. Και αυτοί οι δύο φίλοι θα σκοτωθούν γιατί το μοντέλο επιτυχίας τους είναι το να έχουν τη γη και επίσης η οικειοποίηση. Αυτά τα δύο πρόσωπα συμβολίζουν μία κριτική του μοντέλου επιτυχίας των δύο ατόμων. Αυτό που θέλω να πω είναι το ότι αν όλα βασίζονται στην προσωπική συμπεριφορά των προσώπων που αφηγούμαστε, είναι κάτι που είναι εσφαλμένο κατά την άποψή μου, γιατί δείχνοντας ενάρετες συμπεριφορές δεν κάνω το ίδιο με αυτούς τους βιομήχανους που σας ζητάνε να κάνετε recycling, ενώ αυτοί συνεχίζουν να παράγουν πλαστικά. Και εδώ αναρωτιέμαι, μήπως δεν αμφισβητώ το οικονομικό μοντέλο, μήπως είναι ένα προσωπικό πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής οργάνωσης. Ο καλλιτέχνης βεβαίως μπορεί να παίξει ρόλο μέσα από τις μυθοπλασίες και αυτό ήθελα να σας δείξω με αυτά τα παραδείγματα. Υπάρχουν μυθοπλασίες που έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο από πολιτικής άποψης. Ο καλλιτέχνης όμως δεν είναι παραγωγός μυθοπλασίας που είναι εκτός αυτού του κόσμου. Αυτό που αφηγείται έχει επίδραση πέραν από το έργο του, διότι ο καλλιτέχνης ζει σε ένα περιβάλλον, δεν ζει σε μια μυθοπλασία. Και αν παράγεται αφηρημένα έργα, πάντα έχετε, όλα αυτά εντάσσονται σε ένα πολιτικό περιβάλλον. Ένα παράδειγμα, οι μαύροι που παίζανε στα μπαρ, οι λευκοί αναρωτήθηκαν, είναι ο ρόλος της μαύρης μουσικής να κάνουν τους λευκούς να χορέψουν σε μια χώρα όπου υπάρχουν διακρίσεις. Και από εδώ σιγά σιγά τα κινήματα του swing και του jazz έχουν πάει σε jazz που είναι λιγότερο προσβάσιμα και bebop που δεν είναι πολύ, που δεν μπορούμε να τους χορέψουμε. Ήταν ένα είδος επανάσταση στη μουσική. Αυτά τα ερωτήματα λοιπόν είναι ερωτήματα που κάνει ο καλλιτέχνης. Η κυβέρνηση του Ισραήλ μία μέρα θα σας ζητήσει να έρθετε να παίξετε και υπάρχουν πολλές απαντήσεις απέναντι από αυτό το αίτημα. Το έργο σας λοιπόν εντάσσεται σε μία πραγματικότητα και πρέπει να κάνετε μία πολιτική επιλογή. Υπάρχουν πολλές απαντήσεις, δεν υπάρχει καλή και κακή απάντηση και θα έλεγα ότι πέραν από τις αναπαραστάσεις των έργων υπάρχουν ζητήματα που θέτω. Πόσα άτομα θα δουλέψουν στο έργο μου? Θα υπάρχουν ισότιμος αριθμός γυναικών και αντρών? θα πληρωθούν κατά τον ίδιο τρόπο. Ποιο είναι το επίπεδο ανισότητας που μπορώ εγώ να δεχτώ στο έργο μου, γιατί χρειάζομαι χρήματα για να παράξω ένα έργο. Θα δεχτώ τα χρήματα που θα μου δώσει ένα ότα που είναι από της άκρας δεξιάς. Επίσης, με αν προέρχονται τα λεφτά από μια τράπεζα που χρηματοδοτεί τα ορυκτά καύσιμα, όσον αφορά τα κουστούμια, ποιος θα τα παράξει, ποιος θα τα δημιουργήσει, με ποιες συνθήκες, όταν θα κάνουμε το τουρνουά, όταν θα κάνουμε την περιοδεία. Πώς θα την κάνουμε την περιοδεία, με το τρένο, με το ποδήλατο, με το αεροπλάνο? Και αν τα σκηνικά μου δεν μπορούν να μεταφερθούν με το τρένο, ο ρόλος μου ποιος θα είναι λοιπόν? Να πάω να δω τους υπευθύνους για να μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Και αυτό το κάναμε στην περίπτωση του Αβινιό. Εάν λοιπόν θέτω αυτά τα ερωτήματα, θα μου πείτε, σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβω θέση. Και αν δεν θέτω αυτά τα ερωτήματα, θα σημαίνει ότι λαμβάνω θέση για το συντηρητισμό. Αναφερθήκαμε στη δημιουργία των έργων, στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται τα έργα αυτά, ποιο είναι το πολιτικό διακύβευμα, και θα προσπαθήσω να απαντήσω στην πολιτική θέση του καλλιτέχνη. Μπορούμε να αποσυνδέσουμε το έργο από τον κόσμο στον οποίο υφίσταται? Μπορώ να είμαι υπέρμαχος του περιβάλλοντος μόνο με απλώς μετακινούμενος με το τρένο? Θα σας πούνε ναι, Coldplayer. Μπορώ να έρθω σε μια συναυλία με ιδιωτικό τζετ? Κάποιοι καλλιτέχνες θα απαντήσουν ναι. Μπορώ να κάνω μια ταινία για τις διακρίσεις, φυλετικές διακρίσεις? Υπάρχουν καλλιτέχνες που απαντούν ναι. Δεν κρίνω τις απαντήσεις, αλλά είναι ζητήματα που τίθενται όταν δημιουργούμε ένα έργο. Ο καλλιτέχνης λοιπόν διαδραματίζει έναν πολιτικό ρόλο. Όχι μόνο αλλάζει τις αναπαραστάσεις μέσα από το έργο του, μπορεί να ευαισθητοποιήσει το κοινό, μπορεί να καταστήσει πιο ευφυές το κοινό και μερικές φορές κατορθώνει να κάνει και τα δύο ταυτόχρονα. Και εδώ ο πολιτικός μπορεί να βασιστεί στις αναπαραστάσεις αυτές, αλλά αλλάζει και τις αναπαραστάσεις μέσα από τον τρόπο δημιουργίας του έργου του και τον τρόπο με τον οποίο δίνει πολιτική διάσταση στο έργο του. Ένα παράδειγμα, αν η ομάδα μου χρησιμοποιεί το αεροπλάνο για να μετακινηθεί, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν μπορώ να πείσω την Υπουργό Πολιτισμού της Γαλλίας να στηρίξει το φεστιβάλ της Αβινιόν. Και σε αυτό θέλω να καταλήξω. Ίσως η μόνη ιστορία που μπορεί να αφηγηθεί ο καλλιτέχνης είναι η συνοχή μεταξύ του κόσμου που καταγγέλει και του κόσμου που δημιουργεί με το έργο του. Πιστεύω λοιπόν ότι ο καλλιτέχνης μπορεί να δώσει πολιτική διάσταση στο έργο του, γιατί ακόμα και όταν δεν προσπαθεί να δώσει πολιτική διάσταση, έχει μια στάση συντηρητισμού. Χρειάζεται λοιπόν η ηθική δεοντολογία, που σημαίνει, που εμπεριέχει τα ήθη, τις συνήθειες και τον τόπο ζωής. Όλα όσα στα οποία αναφερθήκαμε από την αρχή. Ευχαριστώ. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις. Γεια σας. Αναφέρατε πάρα πολύ το drain. Δεν ξέρω αν ξέρετε ένα Αναφέρατε, με συγχωρείτε, το σιδηρόδρομο. Δεν ξέρω αν ακούσατε για ένα ατύχημα που έγινε στην Ελλάδα. Δεν ξέρω ποιες εταιρείες συνδέονται με την εταιρεία αυτή που ήταν υπεύθυνη για το σιδηροδρομικό ατύχημα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ασφαλής ο σιδηρόδρομος στην Ευρώπη γενικά. Θα ήθελα πολύ να ταξιδεύω με σιδηρόδρομο. Ασφαλώς υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να ταξιδεύει κανείς, αλλά αυτόματα... δεν είμαι και τόσο οικολογική αν ταξιδέψω με το αεροπλάνο σε σχέση με κάποιον που θα ταξιδέψει με τρένο. Αυτό είναι το ηθικό νόημα της ιστορίας. Ποια θα ήταν η λύση? Δεν θα προτείνω λύσεις. Μπορώ να σας πω σε ό,τι αφορά τη θεατρική μου ομάδα, την ομάδα μου, ότι χρησιμοποιούμε το τρένο ακόμα και όταν καθυστερεί. Αλλά νιώθουμε ασφάλεια στο τρένο και δεν θα κρίνω σε καμία περίπτωση το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν παίρνετε το τρένο μετά από αυτά που συνέβησαν. Μπορώ όμως να πω ότι μπορούμε να πολιτικοποιήσουμε τα πράγματα. Αν το τρένο δεν λειτουργεί, μπορούμε να πούμε γιατί δεν λειτουργεί και ποια είναι η άλλη εναλλακτική. Πώς μπορώ να της δώσω πολιτική διάσταση. Μπορώ να φανταστώ ότι έχετε μία ομάδα ως καλλιτέχνης για να μου θέτετε αυτή την ερώτηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχω, είμαι μόνο εγώ, αλλά ίσως στο μέλλον να δημιουργήσω κάποια εταιρεία ή θίασο με έναν άλλον σκηνοθέτη. Απλά έχω αυτή την περιέργεια, αν μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και ποια είναι η επόμενη πολιτική κίνηση που θα κάνεις. Σε προσωπικό επίπεδο δεν συνιστά πρόβλημα αυτό και θα ήταν δύσκολο να ζητήσει κανείς σε όλες τις ομάδες να καταβάλουν τέτοια προσπάθεια. Σε όλους τους τομείς, το 10% των πιο πλούσιων ανθρώπων εκπέμπουν το 80% των ρήπων. Και επειδή μετακινούνται με το αεροπλάνο. Θα συνοψίσω λέγοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι ατομικό, είναι θέμα πολιτικοποίησης του προβλήματος. Με άλλα λόγια, εάν στη δική μου ομάδα, η δική μου ομάδα μπορεί να μετακινηθεί με το τρένο, αποδεικνύοντας ότι μπορούμε να μεταφέρουμε το σκηνικό με το τρένο, κάτι που δεν μπορούν να το κάνουν όλοι, μπορώ να συναντήσω την Υπουργό Πολιτισμού στη Γαλλία, να μετακινηθούμε για παράδειγμα το φεστιβάλ της Αβινιόν και δημιουργούμε ένα συνδικάτο. Το συνδικάτο αυτό μπορεί να ζητήσει να συμβάλλει στη μείωση της μετακίνησης των σκηνικών κατά 30% επειδή θα χρησιμοποιήσουμε το τρένο. Αυτό ισχύει για τη Γαλλία. Όσο σκεφτόμαστε ότι η οικολογία είναι ένας ατομικός αγώνας, τότε κάνουμε αυτό που λατρεύει ο καπιταλισμός, μετατρέπουμε το συστημικό πρόβλημα σε ατομικό πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι ατομικό, δεν είναι πρόβλημα δομής ή διάρθρωσης. Et si vous le souhaitez, je peux dire ce que la compagnie mène comme action, mais... Μπορώ να σας πω ποιες είναι οι δράσεις της ομάδας μας. Αλλά δεν είναι μόνο οι πολιτικές δράσεις. Είχα δύο ερωτήσεις. Ποιες είναι οι πολιτικές συνέπειες, πώς μεταφράζονται οι δράσεις σας σε πολιτικό επίπεδο και ήθελα να δω αν υπάρχει μια τυποποιημένη δράση. Η δεύτερη ερώτηση ήταν το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Απαιτεί κόστος και χρόνο και μερικές φορές αυτό απαιτεί χρήματα. Και κάποιοι έχετε χάσει και κάποιους χορηγούς, όπως είπατε. ξεκινώ από το τέλος, σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, την οικολογία και την οικονομία. Πράγματι, εξαρτάται. Ο Ζεγομπέλ, γνωστός χορογράφος διεθνώς, δεν παίρνει πλέον, δεν μετακινείται με αεροπλάνο. Είναι χορογράφος, πλέον ηχογραφεί ή μαγνητοσκοπεί τις χορογραφίες του και τις στέλνει στις άλλες χώρες. Η δράση του αυξήθηκε κατά 300%, αλλά και οι εκπομπές μειώθηκαν. Στη δική μου την ομάδα, όταν φτιάχνουμε σκηνικά, θα πρέπει τα σκηνικά αυτά να πρέπει να χωρέσουν σε ένα μικρό όχημα και να ζυγίζουν λιγότερο από 200 κιλά. Συμβάλαμε στη μείωση των ρήπων και εξοικονομήσαμε ως ομάδα, αλλά έγινε και κάποια εξοικονόμηση στις πόλεις που μας υποδέχονται. Θα αναφερθώ στο φεστιβάλ της Αβινιών. 1.100 ομάδες πηγαίνουν στην Αβινιόν και ακολουθούν αυτή τη διαδρομή από το Παρίσι μέχρι την Αβινιόν. Πόσα ξοδεύουν? Ξοδεύουν από 1.000 μέχρι 2.000 ευρώ. Πόσο θα κοστίσει αν μετακινηθούν με το τρένο? Θα γίνουν τεράστια εξοικονόμηση χρημάτων. Εάν συνοψίσουμε το πρόβλημα σε μια δεκαετία, έχει οικονομική διάσταση βέβαια, αλλά συνδέεται και με τη δική μας επιθυμία. Θα είναι δύσκολο βέβαια να αλλάξουμε τις συνήθειές μας και με αυτό συνδέεται. Και γι' αυτό λοιπόν από πολιτικής απόψεως είναι δύσκολο να υπερασπιστεί κανείς την οικολογία, γιατί απαιτεί προσπάθεια να αλλάξει κανείς τις συνήθειές του, τουλάχιστον στην αρχή. Πώς το υπερασπίζουμε πολιτικά? Προσπαθώ να αποδείξω ότι εξοικονομούμε δαπάνες, ότι είναι ευχάριστο. Έκανα ένα ταξίδι 30 ωρών. Σήμερα το βράδυ θα συναντήσω έναν Νορβηγό. Ταξιδεύω, είναι κάτι ευχάριστο. Θα φάω λαζάνιες οικολογικές και θα καταλάβετε γιατί η ομάδα μου προστατεύει, είναι υπέρμαχη της προστασίας του περιβάλλοντος. Αν οι οικολόγοι δίνουν την εντύπωση ότι παραπονιούνται, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να πείσουμε τους άλλους να αλλάξουν τις συνήθειές τους. Manière joyeuse de conclure. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα τώρα να προτείνω να περάσουμε στην επόμενη παρέμβαση του κυρίου Αντώνη Βολανάκη. Δεν έχει μεγάλη αφορά. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε και λίγο αργότερα. Θα δούμε πώς θα πάει. Και άμα θέλει μπορώ να κινηθώ. Αν κινηθείς, ναι. Απλά πρέπει να ανοίξει. Πες να στο ανοίξω. Γεια σας. Με ακούτε καλά? Τέλεια, φανταστικά. Κυρίες και κύριοι, εκεί στα ψηλά, σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε οι φωνές μας και πολλές φορές είσαστε και οι φωνές που πρέπει να ακούσουμε. Πολλές φορές σκέφτομαι τι σημαίνει καλλιτέχνης και έτσι με αφορμή και αυτά που μοιράστηκε ο Σαμουέλ μαζί μας, σκέφτομαι ξανά τι σημαίνει σκηνογραφία και είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε στις σπουδές μου, αλλά ταυτόχρονα ήταν και κάτι το οποίο το έψαχνα μέσα στην καλλιτεχνική μου πρακτική. Οπότε κοντά και δίπλα στην έννοια του εικαστικού καλλιτέχνη που ερωτεύεται τις παραστατικές τέχνες, σκέφτομαι και άλλους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσα να ορίσω πρακτικές. Η μία δηλαδή του χορογράφου, δηλαδή που έχει μία ηχοπλαστική σχέση με το χορό και την κίνηση, αλλά το εφαλτήριό του είναι ο χώρος. Μία άλλη έννοια του κοινωνικού υφαντή. Αυτή είναι μία έννοια που έρχεται από το πραγματικό μου βιογραφικό. Το πραγματικό μου βιογραφικό είναι ότι πέρα από τις σπουδές, τα ταξίδια, τα περισσότερα δυστυχώς με αεροπλάνο, το εφαλτήριό μου ήταν μεγάλες οικογένειες στην Κρήτη, από την μία οικογένεια με 36 πρώτα ξαδέρφια, από την άλλη οικογένεια με 16 πρώτα ξαδέρφια. Οπότε αυτή η ομάδα, αυτή η συνάντηση με πολλούς αγνώστους που γίνονται πάρα πολύ γρήγορα γνωστοί, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, αλλά και με ανθρώπους που απαραίτητα δεν έχουμε εξαίματος συγγένεια, αλλά έχουμε μία συγγένεια η οποία έρχεται και μόνο από το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή αναπνέουμε τον ίδιο αέρα, τα ίδια βακτήρια και δημιουργούμε ένα συλλογικό σώμα, έχετε να μας κάνει αυτή τη συνάντηση με τους ξένους, ταυτόχρονα να είμαστε και ξένοι και φίλοι και να οριοθετούμε μία έννοια φιλοξενίας, δηλαδή μία έννοια πώς είμαστε και οικοδέσποινες και σερβιτόρες και σερβιτόροι. Δηλαδή η έννοια του οικοδιάκονου. Πώς μπορώ να διαμορφώσω ένα χώρο για να δεχθώ και πώς μπορώ να διαμορφώσω ένα χώρο για να προσφέρω. Οπότε σκέφτομαι πολύ συχνά το σώμα σαν μία χώρα φιλοξενίας και την έννοια της σκηνογραφίας όπως μεταφράζεται στις αγγλοσαξονικές χώρες, αλλά και στα γαλλικά, το scenography ή το scenography ακουγόταν πάντοτε περίεργο. Δηλαδή δεν ήταν το stage design, δεν ήταν το decor που για πάρα πολλά χρόνια αυτό λέγαμε στα γαλλικά ή στα αγγλικά. Το scenography ήρθε ως μία έννοια η οποία είναι ένα χρυσιδάνιο, μία γέφυρα μεταξύ εικαστικών και παραστατικών τεχνών, μία συνάντηση μεταξύ της performance, της εικαστικής εγκατάστασης και των ανθρώπων που έχουν σπουδάσει εικαστικά, αλλά τους ενδιαφέρουν οι παραστατικές τέχνες ή το αντίστροφο. Οπότε μέσα σε αυτήν την έννοια, εγώ την έννοια της ενεργούς σκηνογραφίας, τη σκέφτομαι ότι είμαστε ρευστά σώματα, ρευστές ταυτότητες και δημιουργούμε χώρο η μία για την άλλη. Έχω μία αναφορά εδώ πέρα από τον Πάουλο Φρέιρε, έναν παιδαγωγό που στην αγωγή του κατεπιζωμένου μας θυμίζει ότι πώς μπορούμε πραγματικά να διαμορφώσουμε ένα χώρο για να πράξουμε, να παίξουμε ελεύθερα, έτσι ώστε να ανακαλύψουμε πώς μπορούμε από τις νέες ηλικίες να μετασχηματίσουμε και να μεταμορφώσουμε τον κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε. Οπότε την έννοια της διευρυμένης ή ενεργούς σκηνογραφίας τη βάζω ανάμεσα σε ένα υφαντό, με στιμόνια και υφάδια, με πολλές διαφορετικές πρακτικές. Οι κάθετες, όπως βλέπετε, είναι καθαρές τέχνες, η ζωγραφική, η γλυπτική, οι παραστατικές τέχνες. Και το υφάδι του έρχεται να συνδέσει την επιτέλεση, τη συνάντηση με αγνώστους ανθρώπους, πώς γινόμαστε οικοί με τους ξένους και πώς οι πολιτικές του σώματος συνδιαμορφώνουν και τις ταυτότητές μας. Δηλαδή, ένα σώμα που κινείται παράγει και διαθέτει χώρο. Και γι' αυτό το λόγο ένα σώμα που κινείται παράγει και διαθέτει χώρο, θέλω να πάρετε το δεξί σας χέρι και να βρείτε ένα άλλο δεξί χέρι που δεν έχετε γνωρίσει ακόμη. Οπότε σας ζητάω να σηκωθείτε λιγάκι και να βρείτε ένα άλλο δεξί χέρι και να συστηθείτε τουλάχιστον σε δύο ανθρώπους που δεν γνωρίζετε το όνομά τους αυτή τη στιγμή στην αίθουσα. Τουλάχιστον δύο ανθρώπους. Ναι, πρέπει να περπατήσετε και λίγο για να δείτε και να γνωρίσετε άλλους ανθρώπους που κάθονται σε άλλη σειρά. Πολύ ωραία. Οπότε αυτό που έρχεται λιγάκι να μας θυμίσει και ο Μερλό-Ποντί, ένας αγαπημένος διανοητής και φαινομενολόγος, είναι αυτή η κίνηση που έχει η σαΐτα στον αργαλιό. Είμαστε συνέχεια σαν μια σαΐτα που υφαίνει. Συναντάμε συνέχεια ανθρώπους και είμαστε σε ένα εκρεμές. Αυτό που λέει και ο Ποντί, την υφή της ύπαρξης. και πόσο αυτή η υφή περιτυλίσει, αν έχετε μασουρίσει ποτέ, αν έχετε ετοιμάσει μασουράκι σε κάποιο χωριό που είναι αυτό που μπαίνει μέσα στη σαΐτα, αυτή η κίνηση που τυλίγει ξανά την κλωστή, είναι αυτή η περιτύλιξη, αυτή η κίνηση του σώματος που μας συντάσσει, μας δίνει μία συνταγή ύπαρξης μέσα στην καθημερινότητά μας και μία συνταγή στο να σκεφτόμαστε τι σημαίνει παρίσταμε, τι σημαίνει υπάρχω εδώ αυτή τη στιγμή και τι σημαίνει αναπαριστώ. Δηλαδή, πώς υπάρχω και διαμορφώνω μία συναρμογή όγκου χρώματος, πολιτικών πεπιθήσεων, φροντίδας, αγάπης, αμηχανίας μερικές φορές και μετά πώς αυτό που υπάρχω αυτή τη στιγμή από την παράσταση γίνεται αναπαράσταση. Εδώ βάζω μερικά παραδείγματα για να ξαναθυμηθώ κι εγώ ο ίδιος και το ίδιο τι σημαίνει αναπαράσταση και σκέφτομαι ότι η αναπαράσταση έρχεται πολλές φορές από αυτήν την συνάντηση μεταξύ του ανθρώπου που ζωγραφίζει με ένα μοντέλο που κάθεται, που υπάρχει μία αμφίδρομη συνάντηση, μία αμφίδρομη επιτέλεση. Για όσες και για όσους έχετε σχεδιάσει κάποτε έτσι κάτι ζωντανά, έναν άνθρωπο που κάθεται απέναντί σας στο μετρό ή αν ήσασταν κοντά στο Lucian Freud που έκανε αυτά τα sitting drawings, είναι αυτή η επιτέλεση που ταυτόχρονα υπάρχει και από το μοντέλο που κάθεται, που παρατηρεί μία ζωγράφο να ζωγραφίζει και ταυτόχρονα έχουμε τις ταυτότητες οι οποίες μεταλλάσσονται ακόμη περισσότερο όταν υπάρχει γυμνό σώμα. Η Fiona Banner σε μία performance που είναι μία διευρυμένη και ενεργή σκηνογραφία, αντί να σχεδιάζει το γυμνό σώμα, γράφει με τα υλικά του ζωγράφου αυτό που βλέπει. Οπότε υπάρχει μία υβριδική συνάντηση, συμμετοχική, με πολλαπλούς τρόπους. Οπότε, πολλές φορές οι πολιτικές, που μας είπε και ο Σαμουέλ πριν, έρχονται και αναδιορθώνονται και συντάσσονται χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, μέχρι να κινήσουμε τους μυς, μέχρι να κινήσουμε το σώμα μας, μέχρι να αντιληφθούμε πώς κινούμαστε, ήδη αυτά τα εργαλεία της πράξης, όπως μας λέει ο Ποντή, έχουν συνυπάρξει και διαχέουν το ύφος, τη θέση μας, μέχρι τις ίνες, τις ύλες που κατεργαζόμαστε. Δηλαδή, πώς η πράξη είναι ενσαρκωμένη με το σώμα και με το χρόνο. Πώς δηλαδή δημιουργούμε μορφές μέσα από την ύπαρξή μας και σίγουρα είμαστε υπάρξεις εν το γίγνεσθε, δηλαδή είμαστε becoming σε όλη την σημασία και ταυτόχρονα οι ταυτότητές μας έρχονται να αλλάξουν με πολλαπλούς τρόπους και χρονικά. Πώς φροντίζουμε λοιπόν το σώμα, πώς φροντίζουμε το χώρο και πώς έρχεται μία στιγμή που δεν κινούμαστε αλλά στεκόμαστε και υπάρχει αυτή η απαλή τοποθέτηση σε έναν χώρο και αντιλαμβανόμαστε αυτό που συμβαίνει σε εμάς και αυτό που συμβαίνει μέσα μας. Δύο διαφορετικά πράγματα που πολλές φορές συναντιόνται. Ή πώς μπορούμε να κουνήσουμε ένα ολόκληρο βουνό και όρια ενός κράτους. Ή ξανά πώς να έρθουμε σε μία σιωπή και να ξανασυναντήσουμε σκέψεις που μας έρχονται από παλιά. Πώς δηλαδή το σώμα γίνεται η αφήγηση αντί να μεταδίδει. Αυτό που με ενδιαφέρει λοιπόν στην πρακτική μου είναι πώς συναντιούνται αυτά τα αρχεία των καλλιτεχνών και τα αρχεία, τα σώματα των ανθρώπων που συμμετέχουν. Πώς δηλαδή και εγώ μπορώ να μάθω, μπορώ να εξαντλήσω μία περιέργεια που έχω κυρίως σε άλλα φύλλα, σε άλλα σωματικά και κοινωνικά σχήματα από αυτό που είμαι εγώ. Οπότε, αυτό έτσι που ξεκινήσαμε σήμερα είναι το blind date, το ραντεβού στα τυφλά. Ήταν ένα γνωστό τηλεπαιχνίδι, αλλά ήταν και ένα μέρος της ζωής μου από την μικρή μου ηλικία. Μ' άρεσε πάρα πολύ να συναντάω κόσμο και να γνωρίζω, να συστήνομαι και να φτιάχνω ή να μπαίνω ως φιλοξενούμενος σε χώρους στους οποίους θα μπορούσα να εξελιχθώ και ταυτόχρονα να μην έχω δεδομένες ταυτότητες. Οπότε αυτή η συνάντηση με τον ξένο δίνει μια δυνατική του αγνώστου. Δηλαδή, πόσο ελκυστικό μπορεί να είναι το άγνωστο, πόσο ελκυστικό μπορεί να είναι να γνωρίσουμε άγνωστα σώματα, ποια είναι η έννοια της πολιτισμικής πολιτιότητας, το artistic citizenship και ως δημιουργική ηθαγένεια, αλλά και ως πολιτισμική πολιτιότητα. Πώς μπορούμε να συνδράμουμε όλα μας στην πολιτιστική αναδιανομή, με την έννοια ότι με κάποιο τρόπο βρισκόμαστε σε ένα ίδρυμα, και να ευχαριστήσουμε και το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο GET, που αυτή η αναδιανομή προνομίου πρόσβασης σε τέτοια ιδρύματα είναι μία από τις πρακτικές που μπορούμε να έχουμε συναντώντας ξένους ανθρώπους. Ταυτόχρονα όμως με μία πολυφωνία που θα μπορούν να τραγουδάνε πολλά και διαφορετικά τραγούδια, πολλά και διαφορετικά νοήματα, χωρίς απαραίτητα να υπάρχει ταύτιση, αλλά και να υπάρχουν κάποια στοιχεία κοινής ταυτότητας. Η επιμέλεια ως δράση, και αν πάρουμε πάλι και το ετυμολογικό του, το επιμελούμε σημαίνει σχεδιάζω, φτιάχνω το μέλλον, προετοιμάζω έναν χώρο, έναν χρόνο για το μέλλον, πώς μπορούμε να διανοίξουμε το χώρο για τη διαδικασία και όχι απαραίτητα για το αποτέλεσμα. Να ξαναθυμηθούμε ότι η εκπαίδευση είναι μια διαδικασία χαράς και ελεύθερου χρόνου, γιατί πριν 100 χρόνια δεν θα ήμασταν τόσα καλλιτεχνάκια εδώ μέσα σε ένα ίδρυμα. Θα ήμασταν σε άλλη κοινωνική συνθήκη και οικονομική. Και πώς με πολύ μικρές κινήσεις μπορούμε να συνδράμουμε σε έναν κοινωνικό βελονισμό. Οπότε θα μοιραστώ τώρα μαζί σας ένα project το οποίο έκανα στην Ελευσίνα. Είναι το project Χάριτες Ζυμώνων, ήταν στην πολιτιστική πρωτεύουσα Ευρώπης και ήταν μία πρόσκληση για να κάνω ένα project με τη σύγχρονη τέχνη και τη γαστρονομία. Ξεκίνησα λοιπόν να επισκέπτομαι τα Μέγαρα και να συναντάω γυναίκες. Γυναίκες που μαζεύουν αμύγδαλα, γυναίκες που μαγειρεύουν με τους συνεργάτες μου εδώ το Μανώλη Παπουτσάκη από δεξιά, την Άννα Τιμπαγκάλου και τη Λίντια Μάθιους, να δοκιμάζουμε κρασιά της περιοχής. Γυναίκες να μοιράζονται συνταγές που από τότε που ξεκίνησα να πηγαίνω στα Μέγαρα μέχρι να ολοκληρωθεί το project συνάντησα πάνω από 150 γυναίκες, κάποιες προσχεδιασμένα και κάποιες εντελώς τυχαία. Δηλαδή, καλή ώρα όπως συστηθήκατε τώρα, πήγαινα και συστηνόμουν και έλεγα «Για χαρά, δεν είμαι από εδώ». Λοιπόν, και πολλά φαγητά και πολλές βόλτες. Μία μέρα λοιπόν, από τις πρώτες φορές που πήγα στα Μέγαρα, μου είπε ο Δημήτρης ο Μιχάλαρος που είδατε πριν εδώ στο κέντρο, πάμε να φας ένα γλυκό αλλά αλμυρό που λέγεται μπουμπάρι και έχει σπανάκι και σταφίδες. Και λέω φανταστικά, πάμε να δοκιμάσουμε και κάτι έτσι πολύ διαφορετικό. Μέσα στον φούρνο, λοιπόν, καθώς δοκιμάζουμε αυτό το γλύκισμα, μπαίνει μία γυναίκα έτσι με πολύ μεγάλη ένταση και ρωτάει «Είναι έτοιμη η τριμερόπιτά μου?» Και λέω «Τι είναι αυτό?» Η τριμερόπιτα, λοιπόν, που θα δούμε, είναι μία πίτα που φτιάχνει η νύφη που την πάει στην πεθερά 3 μέρες μετά την καθαρά Δευτέρα για να αποδείξει ότι είναι καλή νύφη για το γιο της, καλή μαγείρισα και υπάρχει και μία παράδοση που ντύνεται με τα επίσημα ρούχα και την πηγαίνει βόλτα σε όλη την περιοχή και ψάχνω να βρω την σωτηρία τώρα. Σήκωσε χέρι γιατί δεν σε βλέπω, γιατί έχω και κόντρα φως. Αγαπημένη συνεργάτη στο project, θα τη δείτε αργότερα. Και υπάρχει και μία φράση που λένε στα Μέγαρα «Με γυρνάς σαν τριμερόπιτα». Μου κάθισε αυτό, λέω. Πολύ ωραίο το μπουμπάρι, αλλά τριμερόπιτα με διακινεί. Κάτι με καλεί εδώ πέρα. Λοιπόν, η σκέψη λοιπόν είναι ότι οι χάριτες ζυμώνουν. Εδώ βλέπετε ένα γραφιστικό σχέδιο από τις 3 χάριτες, τις οποίες συνάντησα στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Πάντοτε όταν μελετάω ένα χώρο, χρόνο, έρχομαι και στα αρχαιολογικά του μουσεία και στο ανθρώπινο δυναμικό με τους ανθρώπους που συναντάω στους δρόμους, αλλά και με τις προσχεδιασμένες επισκέψεις. Αυτό λοιπόν το μικρό θαύμα, που είναι 30x30 εκατοστά, αμέσως με διακίνησε, γιατί βλέπω τα σώματα να κινούνται. Είναι αυτές οι θηλυκότητες οι οποίες με ενδιαφέρουν, οι οποίες σαν να έχουν ένα αφήγημα, και στο φαντασιακό μου είναι και σαν να φοράνε νυφικά, τα οποία τα χρησιμοποιώ αρκετά συχνά μέσα στα έργα μου ως κοινωνικά εργαλεία μιας τελετής μετάβασης. Αυτές οι εικόνες είναι από ένα βιβλίο που είναι στα Μέγαρα. Αριστερά βλέπετε την τριμερόπιτα που φοράει τα κατηφένια και την επιδεικνύει, και στην φωτογραφία δεξιά βλέπετε έναν δημόσιο φούρνο, που αυτό, όταν το είδαμε σε αυτό το βιβλίο, κάτι με διακίνησε και λέω «Ωχ, δημόσιος χώρος, κάποτε ψήναμε όλες μαζί, μπαίναμε σε μια δικασία να ανταλλάξουμε συνταγές, να ανταλλάξουμε φαγητά». Οπότε άρχισε μια σύνθεση-σύνδεση των ευρημάτων, των οπτικών που είχα και από το Αρχαιολογικό Μουσείο, μαζί με τις τριμερόπιτες, και η τοποθεσία που θα γινόταν η τελική παρουσίαση του project ήταν ένας εγκατελειμμένος σιδηροδρομικός σταθμός στο κέντρο των Μεγάρων. Βλέπετε την κάτοψη από ψηλά, που εκεί υπάρχουν και αυτές οι τρεις λωρίδες, αυτοί οι τρεις διάδρομοι από μπετόν, που και αυτοί κάτι μου χτύπησαν και λένε «Ωχ, τρία εδώ, τρεις ηχάριτες». Άρχισα να φαντασιώνομαι λίγο. Πολλά από τα project έρχονται σε όνειρα. Και αυτός ο εγκατελειμμένος σιδηροδρομικός σταθμός, ενώ είναι στο κέντρο των Μεγάρων, μέσα στα όνειρα που ερχόντουσαν και στα οράματα, έβλεπα πάλι νύφες να τρέχουν. Αυτή η εικόνα που βλέπετε τώρα είναι... Την έχουμε πάρει από μια performance, την πρώτη performance που είχα κάνει χρησιμοποιώντας νηφικά. Ήταν στη δεύτερη σκηνή του Covent Garden στο Royal Opera House στο Λονδίνο, στο οποίο συνέλεξα από 4 διαφορετικές γενιές γυναικών τι παιχνίδια έπαιζαν πριν να χάσουν την αθωότητά τους. Αυτό το υλικό το πήρα με μεθόδους προφορικής μαρτυρίας, και μετά ήταν το υλικό το οποίο επεξεργάστηκα για να δουλέψω με τις performer. Οπότε κάπως ερχόταν αυτή η σκέψη αυτής της εγκληπτικής εγκατάστασης performance στον εξωτερικό χώρο, σαν σκέψη, και πώς αυτές οι γυναίκες άρχισαν να αιωρούνται ψηλά. Ποιο ήταν το κόνσεπτ λοιπόν? Ένα μεγάλο τραπέζι. Με τη Σωτηρία Ινετζή, που ήταν έτσι η κύρια συνεργάτης μου και βοηθός μου στο όλο σχεδιαστικό κομμάτι, σχεδιάσαμε ένα τραπέζι το οποίο αντέχει 15 άτομα να ζυμώνουν ταυτόχρονα. Πώς ένα στρογγυλό τραπέζι που δεν έχει ιεραρχία μπορεί να αντέξει πολλά ζυμώματα. Και αυτό ιστορική τέχνης, αν θυμάμαι σωστά λέγεται τοντό, όταν είναι στρογγυλοί πίνακες στην αναγέννηση, θα μας έρθει. Άρχισα να σκέφτομαι τι είναι αυτό. Είναι μια τεράστια σφραγίδα, είναι μια τεράστια τριμερόπιτα, και αυτό είναι ένα φωτομοντάζ τώρα με έναν φούρνο, μια γυναίκα να πετάει, οι άλλες γυναίκες να ζυμώνουν. Και η σκέψη είναι ότι πώς ξαναδημιουργείται ένας δημόσιος χώρος με ένα φούρνο, πώς αυτές οι τρεις χάριτες ζωντανεύουν και φέρνουν φωνές των γυναικών από τα Μέγαρα, και αυτό συνέβη πώς? Κάνοντας μία ανοιχτή πρόσκληση στις γυναίκες των Μεγάρων, έχοντας βέβαια συναντήσει 150 στο διάβα μου τους προηγούμενους μήνες, και σε αυτή την ανοιχτή πρόσκληση καλούσαμε γυναίκες να έρθουν να ζυμώσουν παρέα. Παρέα με μένα, παρέα με τον Μανώλη, και ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένας ασφαλής χώρος. Εδώ βλέπουμε και εικόνες από πώς φτιάξαμε τον φούρνο με παλιά πυρότουβλα. Πώς φτιάχνουμε λοιπόν έναν ασφαλή χώρο που έχει αυτό το γλυπτό με τα μαλακά υλικά, έτσι ώστε οι γυναίκες που έρχονται να ζυμώσουν, που η επιλογή τους γινόταν πάρα πολύ προσεκτικά, έτσι ώστε να μην ήταν συγγενείς, να είχαμε μεγάλες διαφορετικές ηλικίες, να αρχίσουν να μιλάνε για το πώς φαντασιώνονται την πόλη τους. Δηλαδή να αρχίσουν να μοιράζονται προφητείες και σκέψεις σε σχέση με την πόλη τους. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε, κάναμε κύκλους στους οποίους μοιραζόμασταν ιστορίες πολλές φορές και προσωπικές, οπότε υπήρχε αυτή η συνάντηση όλων των ανθρώπων, των γυναικών που συμμετείχαν και μετά ξεκινώντας αρχίζαμε να ζυμώνουμε, που το ζύμωμα είναι και πρακτικό αλλά και πολύ μεταφορικό και πάνω σε αυτή την κουβέντα ως ένα συλλογικό σώμα το οποίο αρχίζει να ζυμώνεται, αρχίζαμε να μιλάμε, να μιλάμε για το τι φαντασιώνονται να αλλάζει στην πόλη. Ποιες είναι οι αλλαγές που φαντασιώνονται μέσα στην πόλη. Οπότε όλες οι αλλαγές που φαντασιωνόντουσαν άρχισαν να αποτυπώνονται πάνω σε αυτά τα ψωμιά. Εδώ βλέπετε το μαζί, χώρο για ποδήλατα. Υπήρχαν δηλαδή κατηγορίες πρόσβαση στη θάλασσα. Υπήρχαν κατηγορίες οι οποίες είχαν να κάνουν με το περιβάλλον, με το δημόσιο χώρο και την κοινωνική λειτουργία, με την αποδοχή, γιατί υπάρχει μια ομάδα Ρωμά στην περιοχή που είναι αποκομμένη, επικοινωνία, φύση, περισσότερα πουλιά, γιατί έχουν χαθεί τα πουλιά στην περιοχή, ελπίδα, δέντρα, αλληλοσεβασμός, ανοιχτά μάτια, μπουρλότο, στήριξη. Οπότε κάναμε για μία εβδομάδα αυτά τα workshops, ετοιμάστηκαν αυτά τα ψωμιά, τα οποία είχαν φιλία, ειρήνη, αγάπη. Το κάθε ένα είχε το μήνυμά του και το κάθε ένα ερχόταν και με ένα χαρτάκι με την ιστορία του. Την τελευταία μέρα, λοιπόν, αυτό που έγινε ήταν ότι το δικό μας project μαζί με το project του Θοδωρή, του Ζαφυρόπουλου, μαζί με την Ελένη την Ψυχούλη, ήταν η προπομπή για ένα μεγάλο πανηγύρι. Και σε αυτό το πανηγύρι η επιτέλεση ήταν το ξανακάναμε ένα ζύμωμα στον εξωτερικό χώρο. Οι τρεις χάριτες που ήταν καλωδιωμένες είχαμε φτιάξει ένα λιμπρέτο με όλο το κείμενο που είχαμε συλλέξει από τις γυναίκες όλη την εβδομάδα, το οποίο αυτό το κείμενο ήταν η βάση για μια durational performance, μια performance διακείας που ακούγαμε συνέχεια σχεδόν ψιθυριστά από τις τρεις χάριτες όλο το κείμενο των γυναικών. Την ευτυχία πρέπει πρώτα να την οραματιστούμε, δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα σωστά. Είναι ευτυχισμένες οι γυναίκες στα Μέγαρα. Τι κάνουμε με τη γη? Ξυπόλυτη ξανά μαζί με τους Ρωμά. Κάθε γυναίκα να γίνει η φίλη που θέλει να έχει. Σπίτι μου δεν είναι μόνο η περίφραξή μου. Πώς κρατάς ζωντανή την παράδοση αλλά όχι μέσα στο ψυγείο. Οπότε αυτές οι γυναίκες από ένα σημείο και μετά, μαζί με τις τρεις χάρτες, οι γυναίκες που είχαν φτιάξει τα ψωμιά μαζί με τις τρεις χάρτες, άρχισαν και μοίραζαν αυτά τα ψωμιά σε κάθε ένα από τα τραπέζια του πανηγυριού. Κόβοντας το ψωμί, μοιράζοντας το ψωμί, λέγοντας ότι αυτή είναι η ιστορία του ψωμιού. Εγώ ευχήθηκα περισσότερη φύση, θέλω περισσότερο δημόσιο χώρο για την πόλη μου. Εσείς τι θα θέλατε? Οπότε αυτές οι κουβέντες που έγιναν την πρώτη εβδομάδα μεταφέρθηκαν μετά την τελευταία μέρα σε ένα σύνολο ανθρώπων 2.500. Παράλληλα είχαμε και την Άννα την Μπαγκάλου, που αυτή ήταν και μια αρχική ιδέα, πώς η γυναίκα γίνεται πουλή, που το λιμπρέτο που είχαμε με τις τρεις χάριτες το τραγούδισε σε ένα ύψος 40 μέτρων πάνω από την πόλη, σε έναν τεράστιο γερανό. Και εδώ βλέπετε το τραπέζι δίπλα στο φούρνο που έχουμε τα ψωμιά, τα κρασιά, όλη αυτή τη δικασία. Μια φωτογραφία πρέπει να την κάνουμε ασπρόμαυρη. Η Λιδία μαζί με τα κρασιά. Και να πούμε ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο group σε όλο το project στο οποίο συμμετείχε, γιατί ήταν ένα πολύμηνο έργο, το οποίο συνεχίστηκε και έπειτα από αυτήν τη βραδιά. Και να πούμε ότι εκείνη τη βραδιά, μάλιστα, ένα γκρουπ τοπικών καλλιτεχνών τραγούδησαν ένα καλαματιανό, το οποίο το χορέψαμε, που ήταν βασισμένο πάνω στο project, η στίχη του, πάνω στις ιστορίες των γυναικών. Και έπειτα ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το τραπέζι αυτό το τόντο που έχει δύο φράσεις. Χάρητε ζεμόνουν, καμιά δεν είναι ξένη. Γιατί όλες οι γυναίκες που δεν ήταν από τα Μέγαρα τις έλεγαν ξένες. Οπότε αυτό το «καμιά δεν είναι ξένη» συνεχίστηκε και αυτό είναι μία παρουσίαση που κάναμε τον Ιανουάριο. Αυτό το project ολοκληρώθηκε, ας πούμε, με κάποιο τρόπο το Σεπτέμβριο. Αυτή είναι μία ξανά συνάντηση στο πολιτιστικό χώρο Θέογνης, που είναι ένας πολιτιστικός χώρος στα Μέγαρα που τον έχουν νέοι άνθρωποι και κάνουν προβολές κινηματογράφου, συζητήσεις, πάνε σε παραστάσεις. Οπότε βλέπετε γυναίκες να καρφώνουν μία καθαρά αντρική δουλειά και διαμορφώνουν αυτό το μεγάλο γλυπτό, το οποίο έχει παραμείνει στο χώρο ως ένα αντίδωρο για αυτό το project. Καμιά δεν είναι ξένη. Και η τελευταία εικόνα είναι μία δεξίωση Ήρας και Αθηνάς. Είναι στο Μουσείο της Ακρόπολης. Το ότι δίνω το δεξί μου χέρι σημαίνει ότι έρχομαι φιλικά να σε γνωρίσω. Σας ευχαριστώ. Τα πήγα καλά από το χρόνο. Έτρεμε όσο έπρεπε η φωνή μου, γιατί έχω τρακ. Oui, on peut prendre une ou deux questions, bien sûr. Να ρωτήσω, το λιμπρέτο ήταν το τραγούδι που τραγούδαγαν οι χάριτες? Όχι, η μουσική φτιάξαν ένα δικό τους κομμάτι με στίχους. Το λιμπρέτο ήταν το υλικό που μαζεύαμε σε όλα τα workshop, που ήταν όλα αυτά που είπαν οι γυναίκες όλες τις ημέρες από όλα τα ζυμώματα, το οποίο μετά έγινε μία σύνθεση που μπήκαν όλα τα αφηγήματα των γυναικών. Εκείνη τη μέρα που μαζευτήκατε όλα μαζί για να ζυμώσετε στο τραπέζι, το πώς είπε η καθεμία ή ο καθένας τι θέλει να αλλάξει στην πόλη, ήταν κατευθυνόμενο? Δηλαδή, ήταν σαν εσύ να ρωτούσες ή οι συνεργάτες σου «Α, και πώς θα θέλατε να είναι, α, δεν είναι έτσι αυτό», ήταν πιο πολύ σαν μορφή η ερώτηση και κάνε, ας πούμε? Ήταν μια δικασία που κράταγε 4 με 5 ώρες στο σύνολο. Οπότε, πάντως, αυτά τα workshop καταρχήν δημιουργείς έναν ασφαλή χώρο ανταλλαγής. Η ερώτηση ήταν ξεκάθαρη. Πώς φαντάζεσαι να αλλάζει η πόλη σου? Δηλαδή, η ερώτηση ήταν κατευθυνόμενη. Δεν ήταν η απάντηση. Και να πούμε τώρα ότι δεν ήταν μία μέρα το ζύμωμα, ήταν πολλές μέρες. Ήταν μία διαδικασία που έφτασε μέχρι το τέλος που έγινε και το πανηγύρι το μεγάλο. Οπότε ήταν σαν να ξεκινάει από ένα μικρό κύτταρο όλους τους μήνες της προετοιμασίας. Μετά τις τελευταίες 10 μέρες έγινε πιο πυκνό. Και μετά την τελευταία μέρα έγινε το άνοιγμα και το μοίρασμα στην πόλη. Στο τέλος δεν άκουσα. Είπατε όταν δίνεις το δεξί σου χέρι έρχεσαι θηλυκά ή φιλικά? Και τα δύο ισχύουν. Ωραία. Ευχαριστώ. Και τα δύο ισχύουν γιατί... Ευχαριστώ για την πάσα. Όλη μου η πρακτική έχει να κάνει με την ενεργή συμμαχία σε όλες τις θηλυκότητες. Δηλαδή, εγώ προέρχομαι από μια πολύ πατριαρχική συνθήκη από την Κρήτη, έστω και αν μεγάλωσα εδώ πέρα στην Αθήνα. Τάσσομαι υπέρ και ξεκάθαρα ως σύμμαχος με όλα τα κύματα του φεμινισμού και ακόμη ενδυναμώνω ακόμη περισσότερο την περιέργειά μου ώστε να μαθαίνω από τις θηλυκότητες γύρω μου. Έχουμε 3-4. Δήμητρα, τους βλέπεις. Είναι ο κύριος εκεί. Να πάρουμε μαζί τις δύο ερωτήσεις και να... Είναι 3, σηκώσαν ταυτόχρονα. Θα είμαστε σύντομες όλες. Πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Να σε ρωτήσω, συνάδελφε, για τις πιο μεγάλης ηλικίας γυναίκες, που κάποιες από αυτές θα ήταν πεθερές, ας πούμε. Γιατί πετύχατε η ομάδα σου, νομίζω, μια πολύ ωραία ανασημασιοδότηση αυτού του αρτοσκευάσματος. Δηλαδή, πλέον δεν είναι ένα σημείο, ούτε σημείο αναφοράς ως προς τι κάνουμε ως προς τον σύζυγο. Είναι μεταξύ των γυναικών μόνο. Και έχει φύγει και το στοιχείο του ελέγχου, να σε ελέγξω αν είσαι καλή. Αυτές λοιπόν οι πιο ηλικιωμένες ίσως γυναίκες. Τι στάση είχαν απέναντι στις νεότερες? Δηλαδή δέχτηκαν αυτό το ρόλο του συμμετέχω, δεν σε ελέγχω, αλλά συμπληρώνω την ιστορία σου. ίσως να πω κι εγώ τον δικό μου πόνο, καημό, κάπως έτσι. Έφυγε αυτή η απόσταση στερεοτυπική μεταξύ νύφης και πεθεράς. Να πούμε ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες ήταν αυτές που ρίχναν τον μπουρλότο. Ήταν πιο προχωρημένες από τις μικρότερες ηλικίες. Σωτηρία, θες να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό? Συμφωνείς? Βέβαια, όχι, να πούμε υπήρχε και το αντίθετο σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά ήταν όλο mix and match. Δηλαδή δεν μπορούμε να το κατηγοροποιήσουμε. Αλλά είναι ωραία σκέψη και ερώτηση. Ναι. Η Σωτηρία. Ναι. Πού είναι? Νομίζω ότι αρχικά ήταν οι μεγαλύτερες ηλικίες πιο μαζεμένες. Μετά ένιωσαν μάλλον πιο άνετα. Και τελικά, ναι, φάνηκαν, έκαναν, ας πούμε, ένα twist. Δηλαδή, ενώ στην πράξη ακολουθούν την κοινωνική επιταγή, εκεί ξαφνικά ένιωσαν άνετα και μάλλον φάνηκε ότι από μέσα τους μπορεί να ήθελαν κάτι, να είχαν κάποια άλλη στάση, απλώς να μην μπορούσαν να την εκφράσουν μέχρι στιγμή. Αυτό. Γεια σας. Καταρχάς, συγχαρητήρια και ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία και επειδή θεωρώ ότι δώσατε φωνή σε ανθρώπους και γυναίκες που δεν την είχαν πιο πριν. Και η ερώτηση βασικά είναι αν αυτό κατάφερε να επηρεάσει πολιτικά και να βοηθήσει εν τέλει σε αποφάσεις που γίνονται στην περιοχή. Να πω ότι οι φωνές ακούγονται και χωρίς τους καλλιτέχνες. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι έδωσα φωνή σε κανέναν. Οι φωνές υπάρχουν εκεί πέρα, ούτε χρειάζονται βοήθεια για να οργανωθούν. Εγώ προσπαθώ με έναν κοινωνικό βελονισμό να δημιουργήσω χώρους όταν μου δίνεται αυτή η δυνατότητα μέσω αυτό που έλεγα της πολιτιστικής αναδιανομής, δηλαδή πώς μπορούμε να κάνουμε redistribute the privilege, έτσι ώστε να ακούσουμε αρχικά εμείς που έχουμε περισσότερο privilege, μεγαλύτερο προνόμιο. Οπότε δεν είμαι σε θέση να απαντήσω τι είναι το αποτέλεσμα το πολιτικό. Σε τέτοιο ιεραρχικό επίπεδο, σίγουρα μπορώ να απαντήσω ότι από την ανατροφοδότηση, το feedback που πήραμε από το βράδυ, από τους άντρες που καθόντουσαν στο πανηγύρι, έγιναν μεγάλες μετατοπίσεις. Δηλαδή σε μικροανθρώπινο επίπεδο. Γι' αυτό λέω βελονισμό. Δηλαδή μπορείς να κάνεις trigger πράγματα από κάτω, απαλά, χαμηλά, χαϊδεύοντας. Και ήταν ένας άλλος κύριος που ήθελε μία ερώτηση εκεί. Μία τελευταία ερώτηση. Ναι. Θα την κάνουμε έξω μετά. Γιατί ήθελε μόνο δύο. Τέλεια. Γεια σας. Εγώ δεν κατάλαβα ένα πράγμα. Το πανηγύρι ήταν ένα πανηγύρι, όπως λέμε, 15 Αυγούστου, που έγινε η performance, ήταν ένα ανεξάρτητο από την ομάδα. Έγινε το πανηγύρι επί τούτου. Δηλαδή το πανηγύρι έγινε για το project, από το project, και η έναρξη του πανηγυριού ήταν οι εγκαταστάσεις και τα performances που κάναμε από τη σύγχρονη τέχνη. Οπότε ήταν και ένας στόχος στο να έρθουν άνθρωποι που θα πήγαιναν σε ένα πανηγύρι να δουν και έργα σύγχρονης τέχνης. Οπότε ήταν ένα άλλο blind date εκεί πέρα. Δηλαδή κατά πόσο θα κατέβαιναν καλλιτέχνες στα Μέγαρα για να δείξουν εγκαταστάσεις in situ και performative πράγματα που θα ερχόντουσαν άνθρωποι που συνήθως δεν πάνε στο ΕΜΣΤ για να δουν έργα. Οπότε έχει να κάνει και αυτό με μια αναδιανομή προνομίου πρόσβασης. Και έγινε όλη η διοργάνωση και με τους μουσικούς και με όλα από την ομάδα. Αυτά έγιναν εξ αρχής από την ομάδα που ήταν οι διοργανωτές. Δηλαδή η αρχική ιδέα αυτής της συνάντησης μεταξύ τέχνης και φαγητού ήταν του Δημήτρη του Μιχάλαρου, που είχε το κόνσεπτ να καλέσει και εμένα και τον Θοδωρή. Εγώ έχω ξαναδουλέψει με φαγητό σε έργα μου, σε συμμετοχικά δείπνα, blind date, σε πλατείες στη Νέα Υόρκη που χαρίζω γλυκά και θέτω θέματα με τα οπλικά συστήματα που αγοράζει η Ελλάδα. Οπότε το φαγητό είναι ένας τρόπος στον οποίο έχω συναντηθεί πολλές φορές με αγνώστους ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Νομίζω πως είπα αρκετά. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Hello everybody. Γεια σας. Thank you for the invitation. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνεται. Είναι μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι εδώ απόψε. Ναι, μάλιστα έκανα μια παραγωγή εδώ στην Ελλάδα πριν από 20 χρόνια στην αρχή της σταδιοδρομίας μου, αλλά πρέπει να πω ότι δεν έχω επισκεφθεί την Ελλάδα από τότε. Το θέμα της παρουσίασής μου είναι η βιωσιμότητα στη σκηνογραφία. Αλλά πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να σας πω ποιος είμαι, να σας παρουσιαστώ. Είμαι ενδυματολόγος και σκηνογράφος. Το μεγαλύτερο κομμάτι της σταδιοδρομίας μου έχω εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, σχεδιαστής. Και πρέπει να πω ότι είναι μάλιστα η πρώτη φορά που κάνω αυτή την παρουσίαση στα αγγλικά, οπότε ζητώ συγγνώμη, είμαι λίγο αγχωμένος. Συνήθως την κάνω στα γερμανικά, λέει ο μιλητής. Εδώ και λίγα χρόνια δεν είμαι πια ελεύθερος επαγγελματίας, αν και κάνω κάποιες δικές μου δουλειές. Ωστόσο, είμαι Transformation Manager για την βιωσιμότητα σε ένα μικρό θέατρο κοντά σε μια πόλη κοντά στη Δρέσδη. Είμαι μέλος του ΔΣ της Ένωσης Σcenography Band. Πρόκειται ουσιαστικά για την Ένωση Σκηνογράφων στην Γερμανία, με 500 περίπου μέλη, αριθμοί περίπου 500 μέλη, άρα είναι αρκετά μεγάλη ένωση, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα, πώς έφτασα να ασχοληθώ με αυτό το ζήτημα, γιατί πρέπει να πω ότι ποτέ δεν με απασχολούσε, υπό την έννοια ότι πάντα εργαζόμουν χωρίς να με απασχολεί σε αυτό το ζήτημα. Ωστόσο, έκανα μια παραγωγή όπερας με μεγάλα σκηνικά και πάρα πολύπλοκα, η οποία ανέβηκε μόνο 5 φορές. Οπότε αναρωτήθηκα τι κάνουμε με αυτά τα σκηνικά. Και μου είπαν ότι εντάξει, πρέπει να την πετάξουμε. Δεν έχουμε χώρο στην αποθήκη μας. Και αυτό συνέβη αρκετές φορές. Και έτσι άρχισα να αναρωτιέμαι, άρχισα να προβληματίζομαι. Να σκέφτομαι ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο τη στάση μας ως προς αυτό. Το 2020 άρχισα λοιπόν να με απασχολεί, να μελετώ λίγο περισσότερο το ζήτημα. Έκανα μάλιστα μια επιμόρφωση σχετικά με τη διαχείριση μουσικής. Έπρεπε να γράψω την διατριβή μου και στο πλαίσιο αυτό είχα την πρώτη ευκαιρία να κάνω κάποιες έρευνες. Θα επανέλθω σε αυτό αργότερα για να δω πώς οι άνθρωποι ή πώς τέλος πάντων οι συναδελφοί μου σκηνογράφια, γενικότερα πώς τα θέατρα αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα. Αυτό έγινε πριν 5 χρόνια. Θα επανέλθω αργότερα, λέει ο μιλητής. Πιστεύω ότι τα περισσότερα θέατρα αλλά και πολιτιστικοί θεσμοί ήδη έχουν ξεκινήσει να παίρνουν κάποια μέτρα για να μειώσουν τις εκπομπές τους. Βεβαίως η πρώτη σκέψη δεν είναι η βιωσιμότητα, είναι εξοικονομικός κόστος, όπως καταλαβαίνετε, γιατί το να χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα λαμπτήρες LED αντί των κλασικών λαμπτήρων, αυτή τη στιγμή μας βοηθά να εξοικονομούμε χρήματα. Αλλά έτσι έχει η κατάσταση. Πολλοί συνάδελφοί μου ακόμη λένε τι θα γίνει με την ελευθερία της τέχνης. Υπάρχει δηλαδή αυτός ο φόβος, αυτή η ανησυχία ότι διακυβεύεται ακριβώς αυτό, η ελευθερία της τέχνης. Εγώ δεν συμφωνώ και το δηλώνω εξ αρχής. Αν μου δοθεί εντολή ως ενδυματολόγος ή σκηνογράφος από ένα θέατρο, δεν μπορώ να κάνω οτιδήποτε, δεν είμαι ελεύθερος να κάνω οτιδήποτε. Οπωσδήποτε έχω κάποιους περιορισμούς. Ξέρω, για παράδειγμα, το εμβαδό της σκηνής, έχω ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό, ξέρω ότι έχω 4 ή 3, ξέρω εγώ, τεχνικούς. Υπάρχει ένα συνεργείο ή εργαστήρι, τέλος πάντων, όπου δουλεύουν 20-30 άνθρωποι κτλ. Άρα δεν μπορώ να κάνω το οτιδήποτε. Αν θέλω να βάλω, για παράδειγμα, ένα φορτηγό, εδώ πάνω σε αυτή τη σκηνή δεν χωράει πολύ απλά. Πρέπει λοιπόν να λάβω υπόψη τους περιορισμούς αυτούς που έχω. Επομένως, δεν θεωρώ ότι αυτοί οι περιορισμοί, που δεν είναι ακριβώς περιορισμοί, δηλαδή υφίστανται πάντα, έχουν να κάνουν με την βιωσιμότητα. Θα έπρεπε δηλαδή να ειδωθούν ως φράγμοι προς την βιωσιμότητα. Θεωρώ ότι η ελευθερία της τέχνης δεν έχει να κάνει με το πώς αφηγούμαστε μια ιστορία, αλλά τι λέμε. Ποια είναι η ιστορία που αφηγούμαστε, και αυτό το λέω εξ αρχής. Και πιστεύω ότι για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τον στόχο του περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη κατά 1,5 βαθμό, πρέπει, για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να βρούμε λύσεις. Και αυτό βεβαίως δεν αφορά μόνο στους καλλιτέχνες, αλλά και γενικότερα. Πρέπει να βρούμε μια γλώσσα και ένα παράδειγμα καινούριο, μια καινούργια νοοτροπία στον κόσμο μας. Πρέπει να βρούμε μια τυπική γλώσσα και να αναδημιουργήσουμε τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή αυτό που βιώνουμε είναι μια αλλαγή παραδείγματος. Το καλό design στο μέλλον θα είναι μόνο το βιώσιμο design. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν πας σε ένα σούπερ μάρκετ και θέλεις να αγοράσεις ένα σαμπουάν, οι άνθρωποι πια δεν θα επικεντρώνονται μόνο στο προϊόν αυτό καθεαυτό, αλλά και στο κατά πόσο είναι βιώσιμη η συσκευασία και η κατασκευή του. Sustainable design. Το βιώσιμο design και η βιώσιμη παραγωγή είναι από τη μία μια σημαντική πρόκληση, ταυτόχρονα όμως είναι και μια μεγάλη ευκαιρία. Και πιστεύω ότι είναι η σωστή στιγμή που οι καλλιτέχνες αλλά και οι πολιτισμικοί θεσμοί μπορούν πράγματι να διαμορφώσουν ένα νέο modus operandi, ένα νέο τρόπο για να δουλέψουν. Πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα υπάρχουν ουσιαστικά πρότυπα και περιορισμοί που θα μας επιβάλλουν οι πολιτικοί σχετικά με το τι μπορούμε να κάνουμε, με το μέχρι ποιες εκπομπές μπορούμε να κάνουμε κτλ. Αν θέλεις να χρηματοδοτήσει, για παράδειγμα, σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο με κρατική επιχορήγηση, τότε θα πρέπει η βιωσιμότητα να είναι στο κέντρο της μεριμνάς σου. Ας πάμε πίσω λιγάκι στην αφετηρία τη δική μου, στις μελέτες που έκανα το 2020 και που σας ανέφερα νωρίτερα. Ουσιαστικά αυτό που ήθελα να κάνω είναι να διερευνήσω τι πιστεύουν οι σκηνογράφοι, οι οποίοι έχουν οργανωθεί και συσπηρωθεί, όπως είπαμε, στο πλαίσιο της Ένωσης τους, και από την άλλη τους τεχνικούς διευθυντές αλλά και τα τεχνικά τμήματα των γερμανικών θεάτρων που συσπηρώνονται, που οργανώνονται στο πλαίσιο μιας ένωσης που λέγεται DTHG. Κάθε πόλη έχει το δικό της δημοτικό θέατρο, το οποίο συνήθως επιδοτείται από τον Δήμο. Κάποιες φορές και έχει και κρατική επιχορήγηση. Έχει ωστόσο αυτόνομα εργαστήρια, αυτόνομο προσωπικό, τεχνικό, ηθοποιούς, τραγουδιστές κλπ. Αυτό που ήθελα να πετύχω με αυτή τη μελέτη είναι να διερευνήσω ποια ήταν η κατάσταση τότε στην Γερμανία. Το καλό είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είχαν την ευαισθησία, ξέρανε και λέγανε ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε κάτι, θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, αλλά δεν ξέρουμε πώς. Πρέπει να πω ότι τα τελευταία χρόνια στην Γερμανία πραγματικά έχουν σημειωθεί μεγάλες αλλαγές. Έχει ξεκινήσει το τρένο και είναι πραγματικά με φουλ τις μηχανές. Τα πραγματικά όμως εμπόδια και οι ανησυχίες των θεάτρων είναι οι εξής. Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι αυτό που ονομάζω σφούντος, και πρέπει να επεξηγήσω, λέει ο ομιλητής. Δεν βρήκα τη σωστή λέξη στα αγγλικά, αλλά ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Αυτό που εννοώ με τη λέξη φούντους είναι ουσιαστικά οι αποθήκες στις οποίες τα θέατρα αποθηκεύουν τα κουστούμια, για παράδειγμα, ή τα σκηνικά, εφόσον δεν τα πετούν. Mostly the space. Το πρόβλημα είναι βεβαίως ότι ο χώρος έχει ένα κόστος και τα θέατρα προσπαθούν να εξοικονομήσουν χρήματα. Επίσης δεν υπάρχει προσωπικό για την διαχείριση αυτών των αποθηκών. Συνήθως λοιπόν η παραγωγή μιας σεζόν, συνήθως επειδή ακριβώς δεν επαρκεί ο χώρος, συνήθως πετιούνται. Αν θες να προσθέσεις κάτι στην αποθήκη, επειδή η αποθήκη έχει συγκεκριμένη χωρητικότητα, πρέπει κάτι να πετάξεις. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η περιορισμένη, τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα. Απαιτείται χρόνος για να φτιάξεις τα σκηνικά. Αν έχουμε ένα σκηνικό και θέλουμε να επαναχρησιμοποιήσουμε κάποια υλικά, για παράδειγμα, ή αν θέλουμε να τα ανακυκλώσουμε, τότε θα πρέπει να τα αποσυναρμολογήσουμε, να τα διαλύσουμε, να τα ξεστήσουμε. Δεν έχει κανένα νόημα, για παράδειγμα, να έχεις έναν τεράστιο σκηνικό χρωματιστό, έναν τοίχο, για παράδειγμα, τον οποίο μετά θα κληθείς να αποθηκεύσεις. Δεν υπάρχουν καν άνθρωποι να το αποσυναρμολογήσουν. Επίσης υπάρχει και ο παράγοντας κόστους και προμηθευτές. Και αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει. Υπάρχουν ωστόσο πολύ λίγα πιστοποιημένα υλικά ανάμεσα στα διαθέσιμα υλικά, και τα οποία μάλιστα είναι πολύ πιο δαπανηρά, και βεβαίως υπάρχουν και νομικές ανησυχίες σχετικά με το copyright, με τα διανοητική ιδιοκτησία, τα πιστοποιητικά ασφαλείας και ούτω καθεξής. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους ίδιους τους σκηνογράφους στο να υιοθετήσουν τη βιωσιμότητα στην πρακτική τους είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι σκηνογράφοι έχουν μια τελείως διαφορετική προσέγγιση ως προς την προσωπική του ζωή και την επαγγελματική του βίωση. Την ερώτηση πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα της βιωσιμότητας σε εσάς ως άτομα στην προσωπική σας ζωή, οι περισσότεροι λένε ναι, είμαι δηλαδή ευαισθητοποιημένος. Όταν όμως θέτω ερώτημα σχετικά με τη βιωσιμότητα στην επαγγελματική πρακτική, τότε εδώ βλέπουμε ότι το 50% περίπου λέει ναι, είμαι ευαισθητοποιημένος, αλλά αν δεν καταφέρνω να βρω έναν τρόπο να βάλω τη βιωσιμότητα στη δουλειά μου, δεν θα το κάνω. Το 40% των σκηνογράφων λένε ότι διακυβεύεται, υπονομεύεται η ελευθερία της τέχνης και γι' αυτό δεν με ενδιαφέρει να λάβω υπόψη το παράγοντα βιωσιμότητα στη δουλειά μου. Η δεύτερη ανησυχία, όπως είπαμε, είναι ακριβώς αυτός ο φόβος ότι θα μπορούσε να υπονομευθεί η ελευθερία των τεχνών. Υπάρχει όμως και σημαντική έλλειψη γνώσης των υλικών και του αντικτύπου τους ή των εναλλακτικών υλικών. Συνήθως οι σκηνογράφοι βεβαίως έχουν μια ευρία γνώση των διαθέσιμων υλικών. Αυτό όμως που δεν γνωρίζουν είναι ποιος είναι ο αντίκτυπος που θα υπάρξει σε περίπτωση αντικατάστασης ενός υλικού με ένα εναλλακτικό υλικό. Και αυτό γύρει πάρα πολλές ανησυχίες και αβεβαιότητα βεβαίως. Επίσης, αν συνεργάζεσαι με ένα θέατρο, τότε πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει ψηφιοποίηση της αποθήκης. Δηλαδή, όταν πάω να δουλέψω, να συνεργαστώ με ένα θέατρο για πρώτη φορά, δεν μπορώ να ξέρω αν υπάρχει διαθέσιμο υλικό το οποίο μπορώ να χρησιμοποιήσω, γιατί πουθενά δεν υπάρχει μια ψηφιοποιημένη καταγραφή. Μόνο το 17% των θεάτρων δήλωσαν ότι έχουν ψηφιοποίηση έστω εν μέρη την αποθήκη τους, ενώ το 83% των σκηνογραφών είπαν ότι θα θέλανε να χρησιμοποιήσουν υλικά που ήδη υπάρχουν στις αποθήκες των θεάτρων, εφόσον γνωρίζαν ποια είναι αυτά. Άρα λοιπόν, πώς μπορεί να μας βοηθήσει η Ένωση των Σκηνογράφων να βοηθήσει τους σκηνογράφους στη δουλειά τους και στην υιοθέτηση μιας πιο ευαισθητοποιημένης στάσης? Λοιπόν, για να το κάνουμε αυτό, στο πλαίσιο της Ένωσης μας φτιάξαμε έναν οδηγό, ένα μάνιολ, ένα εγχειρίδιο ουσιαστικά που δίνει κατευθυντήριες γραμμές για πιο βιώσιμη σκηνογραφία. Θα διατρέξω πάρα πολύ γρήγορα κάποιες εικόνες που δεν νομίζω ότι σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Το μόνο που θέλω να σας δείξω είναι τι κάνουμε, γιατί υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, θεωρώ ότι θα σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι βασιζόμαστε σε κάποιες βασικές αρχές κυκλικότητας. Κάποιες εικόνες βλέπετε εδώ. Αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν η πρώτη προσέγγιση. Ήταν το πρώτο πράγμα που κάναμε. Υπάρχουν πολλές καλές συμβουλές, αλλά τελικά, παρόλο που υπάρχουν πολλές καλές ιδέες, το ζήτημα είναι τι κάνουν οι συνάδελφοι σκηνογράφοι ή τα ίδια τα θέατρα για να τις εφαρμόσουν. Αυτό που ανακαλύψαμε ήταν ότι τα δύο πιο σημαντικά πράγματα είναι από τη μία η κυκλική παραγωγή και από την άλλη η γνώση των υλικών. Οπότε, είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορούμε να ψηφιοποιήσουμε τον εξοπλισμό και τα σκηνικά που υπάρχουν μέσα σε αποθήκες των θεάτρων. Η δικτύωση είναι πολύ σημαντική. Επίσης, ο διαμοιρασμός, το μοίρασμα των υλικών, δεδομένου ότι δεν υπάρχει προτυποποιημένη πλατφόρμα, μια τυποποιημένη πλατφόρμα για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε τα διάφορα θέατρα, σκηνικά και κουστούμια. Όπως επίσης πρέπει να επεκτείνουμε την χρήση από συναρμολογούμενων συστημάτων και στοιχείων. Σχετικά τώρα με τα υλικά, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων για τα εργαστήρια αλλά και τους σκηνογράφους, να καταγράψουμε τυχόν εναλλακτικά υλικά, να υποδείξουμε πού θα μπορούσε κανείς να προμηθευτεί πιστοποιημένα προϊόντα και υλικά, τα οποία όμως ταυτόχρονα θα πρέπει να μπορεί κανείς να συγκρίνει, να μπορεί να υπολογίσει τις σχετικές εκπομπές για τις οποίες ευθύνονται, αλλά και να λάβει υπόψη την τυχόν επανάχρηση κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού. Το BKM είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Μέσων στη Γερμανία. Ζητήσαμε από το Υπουργείο μια μεγάλη επιχορήγηση στο πλαίσιο αυτού του έργου μαζί με την Ένωση Σκηνογράφων. Πρέπει να πω ότι αρέσει σε πάρα πολλούς η ιδέα και η λογική, η φιλοσοφία του έργου, αλλά ξέρετε δεν έχουμε ακόμα διασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση. Πάντα προκύπτει κάποιο πρόβλημα και ενώ μας τάζουν χρήματα ποτέ τελικά δεν τα βρίσκουμε. Πάντως το έργο που θέλουμε να εγκαινιάσουμε και για το οποίο ζητήσαμε χρήματα από το Υπουργείο έχει να κάνει με την ανάπτυξη μιας ανοιχτής βάσης δεδομένων για τα βιώσιμα υλικά και μια πλατφόρμα των αποθηκών. Πρώτα απ' όλα, γιατί χρειαζόμαστε μια βάση δεδομένων υλικών? Υπάρχουν περιορισμοί του συστήματος, αλλά πρέπει να υπάρχει επίσης ισότητα. Δηλαδή, γκουγκλάρεις και ψάχνεις να βρεις δεδομένα. Εντάξει, εκεί μπορείς να βρεις πολλές πληροφορίες. Στον κόσμο της μόδας, για παράδειγμα, όμως, μπορεί να πέσεις πάνω σε τελείως διαφορετικούς και περίεργους αριθμούς ή τελείως αντικρουόμενα δεδομένα. Από τη μία έχουμε το H&M ή από την άλλη έχουμε κάποιους premium οίκους, αν θέλετε, που διαφέρουν δραστικά η μία από την άλλη σε σχέση με τον υπολογισμό και με τις εκπομπές κατά τη διάρκεια της κατασκευής, για παράδειγμα, μιας μπλούζας. Γιατί δεν υπάρχουν τα ίδια πρότυπα συστημικά. Οι μεν λένε, εμείς δεσμεύουμε και τους προμηθευτές μας. Οι άλλοι λένε ότι εμένα αυτό δεν με ενδιαφέρει. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να υπολογίσω τις εκπομπές κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε και να συγκρίνουμε, γιατί δεν υπάρχει ένα πρότυπο βάσει του οποίου οι εταιρείες μπορούν να συγκρίνουν τις εκπομπές, είτε όλης της αλυσίδας αξίας, είτε μόνο, για παράδειγμα, της παραγωγής. Πρέπει όλοι να έχουμε τα ίδια πρότυπα, να τηρούμε τα ίδια πρότυπα για να μπορούμε να συγκρίνουμε. Επίσης, γνωρίζουμε ότι στον κόσμο του θεάτρου τα πράγματα διαφέρουν τελείως. Αν μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα υλικό για διαφορετικές παραγωγές σε ένα θέατρο, φυσικά είναι πολύ πιο ωφέλιμο από το να χρησιμοποιήσω άπαξ ένα υλικό και μετά να το πετάξω. Αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης θα πρέπει να καταγραφεί. Και βεβαίως υπάρχουν και βελτίστες πρακτικές και αυτές θέλουμε να τις συλλέξουμε και να τις καταγράψουμε. Τώρα, αυτό που επίσης προσπαθούμε να προωθήσουμε είναι η μεταρρύθμιση των αποθηκών, των θεατρικών αποθηκών. Αυτό που θέλουμε είναι να δημιουργήσουμε αυτόν τον θησαυρό του κάθε θεάτρου που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για την εσωτερική τεκμηρίωση αλλά και για να εξηγήσει στους συνεργάτες τι υπάρχει στην αποθήκη, αλλά επίσης να επιδοθεί σε ανταλλαγή με άλλα θέατρα και με άλλα ιδρύματα. Αν δηλαδή δημιουργηθεί μια τέτοια βάση δεδομένων, θα πρέπει να δημοσιοποιείται ώστε να τη βλέπουν και τα άλλα θέατρα, για παράδειγμα, και ένα θέατρο μπορεί να πει: ναι, θέλω αυτό το υλικό, αλλά μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Στη Γερμανία τουλάχιστον τα θέατρα μπορεί να κρύβουν θησαυρούς, ξέρετε, ίσης σημασίας με το Δαβί του Μιχαηλάγγελου. Ωστόσο, επειδή μπορεί να υπάρχει ένα γλυπτό το οποίο να προσομοιάζει με τον Δαβίδ του Μιχαηλάγγελου και αυτό να χρησιμοποιήθηκε πριν από 30 χρόνια, τώρα κανείς δεν θέλει να το χρησιμοποιήσει. Θα μπορούσε όμως επίσης να εμπνεύσει το περιεχόμενο των αποθηκών και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να υπάρχει και δικτύωση μεταξύ των θεάτρων. Αυτό που χρειαζόμαστε βεβαίως είναι μια ετικετοποίηση ανά θέατρο και επίσης ένα έξυπνο εργαλείο αναζήτησης. Αυτό που πιστεύουμε είναι ότι πρέπει να έχουμε μια πλατφόρμα η οποία θα λειτουργεί κάπως σαν μια οποιαδήποτε πλατφόρμα, μια οποιαδήποτε online αγορά δηλαδή, όπου μπορεί κανείς να αγοράσει, να κάνει τις διαδικτυακές αγορές του, να επιλέξει χρώμα, να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών υποδημάτων, διαφορετικών χρωμάτων, μεγέθους κτλ. Άρα κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να χρησιμοποιείται, να μπορεί κανείς να δει τι υπάρχει εκεί, να κάνει μια αναζήτηση η οποία θα είναι μάλιστα έξυπνη και η πλατφόρμα θα μπορούσε να προτείνει αν σας αρέσει αυτό, τότε ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει και αυτό. Γιατί κάποιες φορές, ξέρετε, οι καλλιτέχνες είναι κολλημένοι με ιδέες. Πρέπει οπωσδήποτε πάνω στο πάτωμα να υπάρχει μια μαύρη σκόνη. Και τότε βλέπεις κάτι άλλο και ενδεχομένως να εμπνευστείς και να αλλάξεις τη σκέψη σου ή να σκεφτείς ότι, για παράδειγμα, οι πράσινες νυφάδες που θα πέφτουν από την οροφή θα μπορούσαν να είναι μια εξαιρετική ιδέα. Δεν το είχα σκεφτεί, αλλά μπορεί να πλουτίσει πάρα πολύ τα σκηνικά μου κτλ. Άρα λοιπόν, γιατί όχι, έτσι θα μπορούσε να ενισχυθεί και η ίδια η δημιουργικότητα των σκηνογραφών. Να ανοίξουν οι ορίζοντές τους. Και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό για τα θέατρα είναι ότι τα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα στις αποθήκες θα πρέπει να έχουν ένα RFID tracker. Αυτό το ξέρω πάρα πολύ κακιά από εκεί στο θέατρο που εργάζομαι. Γιατί ξέρετε, για παράδειγμα, μπορεί να τύχει σε μια παραγωγή να χρειαζόμαστε καρέκλες. Χρειαζόμαστε τέτοιου είδους καρέκλες. Και κάποιος θυμάται, πριν από 10 χρόνια σε μια παραγωγή είχαμε, ρε παιδί μου, μια τέτοια καρέκλα. Αλλά πού είναι, ποιος ξέρει, δεν ξέρει κανείς. Δεν υπάρχει χνηλασιμότητα δηλαδή αυτών των αντικειμένων. Δεν ξέρει κανείς αν κρύβεται αυτή η καρέκλα πίσω από ένα σκηνικό στην αποθήκη, σε κάποιο υπόγειο ή αν βρίσκεται σε κάποιο γραφείο. Με το tracker, με το σύστημα χνηλάτισης, ξέρουμε ακριβώς αν κάτι έχει απομακρυνθεί από το θέατρο, εφόσον ότι επεστράφει. Ξέρουμε ακριβώς πού μπορούμε να το βρούμε. Ενδεχομένως επίσης είναι σημαντικό να μπορούμε να μοιραζόμαστε πληροφορίες σε επίπεδο τοπικό ή περιφερειακό, αλλά για την κλίμακα της Γερμανίας οι αποστάσεις μπορεί να είναι υπερβολικά μεγάλες καμιά φορά. Τώρα, εντάξει, αρκετά με τα τεχνικά, θα ήθελα να σας δώσω, να μιλήσουμε λιγάκι και για τέχνη, να σας δώσω κάποια παραδείγματα της δικής μου δουλειάς, τυχιών αλλά και αποτυχιών, γιατί πιστεύω ότι είναι ενδιαφέροντα κάποια παραδείγματα. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να αναφέρω ως αποτυχία είναι μια παραγωγή που έκανα 3-4 χρόνια πριν. Η πάνω εικόνα είναι η μακέτα και βλέπετε η ιδέα ήταν να αγοράσουμε κάποια βιομηχανικά κουτιά. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει κιόλας ακριβώς αυτή είναι η μακέτα, δεν με ενδιαφέρει να είναι ακριβώς ίδιο, να παραγάγω ακριβώς το ίδιο. Εντάξει, αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι θα βρούμε κάποια κοντέινερ ή κάποια κουτιά, τέλος πάντων θα τα βάλουμε το ένα δίπλα στο άλλο. Ό,τι και να βρούμε είναι καλό. Βλέπετε όμως κάτω στην εικόνα ότι παρόλο ότι μοιάζει πάρα πολύ στην μακέτα η κάτω φωτογραφία. Αυτό που πρέπει να επισημάνω εδώ είναι ότι δεν υπήρχε πραγματικά χρόνος για να κάνουμε έρευνα για το πού θα βρίσκαμε αυτά τα κενά ερμάρια, δεδομένου ότι από την πρεμιέρα στην προετοιμασία υπήρχε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εντάξει, εγώ έκανα κάποια αναζήτηση για να βρω ερμάρια, βρήκα μετά τελικά, αλλά το θέατρο είπε ότι δεν υπάρχει κανείς διαθέσιμος για να πάει να τα πάρει. Είχαμε βεβαίως έτσι. Ξυλουργούς και ανθρώπους μπορούσαν να το κάνουν, αλλά κανείς δεν μπορεί να οδηγήσει το αυτοκίνητο και να πάμε να τα πάρουμε. Και αυτό που δεν είχα σκεφτεί επίσης ήταν ότι αυτά τα βιομηχανικά ερμάρια επίσης είναι εξαιρετικά δαπανηρά. Δεν ξέρω αν ισχύει εδώ το ίδιο, αλλά στη Γερμανία οι άνθρωποι αυτά τα ερμάρια, τα βιομηχανικά, τα εγκαταλελειμμένα, τα βάζουν στα σαλόνια τους γιατί είναι trendy. Και το ένα μπορεί να κοστίζει 200-300 ευρώ. Και έπαθα, όπως καταλαβαίνετε, σοκ όταν άκουσα αυτές τις τιμές. Είναι κάτι που δεν είχα σκεφτεί. Άρα λοιπόν, τι κάναμε, αγοράσαμε λίγα από αυτά. Τα υπόλοιπα κατασκευάστηκαν από το εργαστήρι του θεάτρου. Το έφτιαξαν οι τεχνικοί μας και το αποτέλεσμα βέβαια ήταν εξαιρετικό. Αλλά γιατί σας δείχνω στη φωτογραφία. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι, όπως σας είπα, η έρευνα που εκπώνησα ενέπλεκε και τα δύο κομμάτια. Καταλήξαμε ότι η συνεργασία είναι και η συνέργεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Οι τεχνικοί πρέπει να συνεργάζονται με το θέατρο. Εγώ μπορεί να έχω μια εξαιρετική ιδέα, αλλά το θέατρο να πει δεν με ενδιαφέρει. Ή πώς το κάνουμε αυτό. Εντάξει, αν δεν βρεθεί λοιπόν μια κοινή χρυσή τομή, τότε δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ. Και ισχύει και το αντίθετο φυσικά. Εδώ βλέπετε άλλη μια παραγωγή, την έδειξα και νωρίτερα. Ήταν μια μοντέρνα εκδοχή του καριοθράφτη του Τσαϊκόφσκι και φτιάξαμε αυτό το στρογγυλό πράγμα που βλέπετε εκεί. Που θεωρητικά θα έπρεπε να μοιάζει με καρύδι. Ήταν μια κατασκευή ατσάλινη, η οποία φτιάξαμε από την αρχή, αλλά η επιφάνεια ήταν από κοντραπλακέ. Και ο λόγος για τον οποίο σας το δείχνω είναι για να σας πω, να σας μιλήσω για την επανάχρηση. 2 χρόνια αργότερα, 1 χρόνο αργότερα, επαναχρησιμοποίησα το σκελετό, όπως βλέπετε. Οι άνθρωποι δηλαδή, οι τεχνικοί αφαιρέσανε το κοντραπλακέ, την επικάλυψη από κοντραπλακέ, και αυτή είναι η ατσαλίνη δομή, ο σκελετός λοιπόν, που χρησιμοποιήθηκε απλώς και μόνος του σε μια άλλη παραγωγή. Και όπως βλέπετε βεβαίως και η όψη του είναι τελείως διαφορετική. Είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα, ωστόσο είναι το ίδιο υλικό. Επομένως εδώ μιλούμε για ανάκτηση, για επανάχρηση υλικών, όπως καταλαβαίνετε. Ένα υλικό το οποίο υπάρχει μέσα στον πλούτο των αποθηκών. Αρκεί μια μικρή επεξεργασία, αρκεί η συναρμολόγηση ενδεχομένως με διαφορετικό τρόπο για να φτάσουμε σε ένα εκπληκτικό διαφορετικό αποτέλεσμα. Άλλη μια παραγωγή, Königbü. Βλέπετε τις πληροφορίες στην διαφάνεια. Δεν ξέρω αν αυτό χρησιμοποιείται σε άλλες χώρες. Στην Γερμανία έχουμε αυτά τα αρθρωτά συστήματα. Δεν ξέρω, βλέπετε μεταλλικές κατασκευές εδώ. Όλες αυτές οι κατασκευές είναι ένα σύστημα που διαθέτουν τα θέατρα συνήθως και που μπορεί κανείς να τα χρησιμοποιήσει. Συνήθως χρησιμοποιούνται για να φτιάξεις οτιδήποτε. Έτσι. Είναι, για παράδειγμα, μπορείς να φτιάξεις μια κλίμακα, μια σκάλα ή οτιδήποτε τέτοιο. Εμείς αυτό που αποφασίσαμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε σε αυτή την παραγωγή αυτές τις μεταλλικές κατασκευές για μια αναβάθμιση αισθητική. Εντάξει, επικάλυψα κάποια με ξύλο, η αλήθεια είναι, το εσωτερικό του κτηρίου και το δάπεδο σχηματίστηκε χάρη ακριβώς σε αυτές τις αρθρωτές κατασκευές που βρήκαμε στην αποθήκη και φυσικά που εκμεταλλευτήκαμε, αλλά και τροποποιήσαμε ανάλογα με τις ανάγκες της παράστασης. Εδώ βλέπετε έναν τρόπο μηδενικών εκπομπών που κάνει κανείς σκηνογραφία. Εδώ βλέπετε μία παραγωγή στην οποία χρησιμοποιήσαμε τους κάποια κινητούς τοίχους και παραβάν τα οποία χρησιμοποιούνται βρήκα σε άλλα θέατρα, ρώτησα άλλα θέατρα. Η ιδέα ήταν ουσιαστικά να τα ενώσω με διαφορετικό τρόπο, γιατί το ενδιαφέρον είναι ότι κάθε θέατρο, ξέρετε, φτιάχνει αυτά τα πράγματα διαφορετικά και έτσι όψινε και η παρουσίαση, το αποτέλεσμα είναι τελείως διαφορετικό και αυτό σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα, το να έχουμε δηλαδή το κολάζ όλων αυτών των τεχνητών τείχων που είχαν αποτελέσει σκηνικά και που δανειστήκαμε και από άλλα θέατρα. Επίσης, αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι να έχουμε μια παραγωγή η οποία διαδραματιζόταν σε ένα μικρό χωριό όπου και το αποτέλεσμα θέλαμε να προσομοιάζει σε ένα γραφικό χωριό. Έτσι, άλλωστε κατά το σενάριο αυτό ήταν και το αποτέλεσμα που θέλαμε να έχουμε. Όμως αρχίσαμε να έχουμε τα προβλήματα λόγω των σχέσεων των ανθρώπων σε αυτό το χωριό. Γι' αυτό λοιπόν εγώ χρησιμοποίησα αυτά τα παραβάν ακριβώς για να αναπαραστήσω, αν θέλετε, τι υπήρχε πίσω από την επιφάνεια στις πραγματικές σχέσεις των ανθρώπων. Και εδώ βλέπετε μια ενδυματολογική προσέγγιση η οποία βασίζεται 100% στην επανάχρηση ήδη υφιστάμενων υλικών που υπήρχαν σε αποθήκες θεατρικές. Τώρα, εδώ θα ήθελα να σας δείξω, όχι δική μου δουλειά, αλλά υλικά που υπάρχουν στο θέατρο, το δικό μας. Συνήθως αγοράζουμε κάποια υλικά και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελαφρών Κατασκευών από το Πανεπιστήμιο, το Τεχνικό Ινστιτούτο της Δρέσδης, έχουμε καταφέρει να βρούμε ένα υλικό αποφελό και από ζωική κόλλα, που ουσιαστικά είναι μια τρισδιάστατη αποτύπωση του υλικού. Τώρα, αυτό το Ινστιτούτο ξεκίνησε μαζί μας αυτή την έρευνα, όμως έχει χρησιμοποιήσει αυτό το υλικό πειραματιζόμενο και με άλλα. Έχει αντικαταστήσει, για παράδειγμα, την σκόνη φελού με κάτι άλλο. Τώρα, μάλιστα, νομίζω ότι χρησιμοποιούν ένα είδος φυκών και όχι πια μια ζωική κόλλα, αλλά καταλαβαίνετε πόσο ευρηματικές μπορεί να είναι οι λύσεις που μπορούμε να δουλέψουμε. Για αυτή την παραγωγή έχουμε χρησιμοποιήσει πέτρες που έχουμε αφαιρέσει από κάποια τοιχεία, από κάποιους τοίχους. Και αυτό είναι, ξέρετε, και κάτι πάρα πολύ απολαυστικό, διότι εμπροκειμένο ο συνεργάτης αποφάσισε να ψάξει υλικά στα σκουπίδια και μετά να φτιάξει μια ωραία σύνθεση με μπουκάλια, πλαστικά, με ταινίες και οτιδήποτε, ξέρετε, τα συνέδεσε μαζί και τα λοιπά και τελικά έφτιαξε τις πέτρες που χρησιμοποιήθηκαν στο σετ. Πέραν από τη βασική ιδέα της βιωσιμότητας που βεβαίως θέλω να επισημάνω εδώ, είναι ότι, ξέρετε, το να αρχίσετε να πειραματίζεστε με τέτοιου είδους ιδέες είναι και πραγματικά απολαυστικό. Είναι κάτι το απολύτως δημιουργικό. Άλλο ένα πείραμα που κάναμε για μια νέα παραγωγή από... χρησιμοποίησαμε ουσιαστικά τεμαχισμένα ελαστικά αυτοκινήτων που χρησιμοποιήσαμε για να φτιάξουμε, για παράδειγμα, τον σκελετό για την κατασκευή που είδατε, για τα σκελικά που είδατε. Τώρα Δεν ξέρω αν έχω χρόνο για να σας δείξω και άλλες διεθνείς πρακτικές βιώσιμης σκηνογραφίας. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ποτέ την Τάνια Μπίερ. Ουσιαστικά πρόκειται για τη σκηνογράφο, η οποία εφήβρε τον όρο «εκοσκηνογραφία», «οικοσκηνογραφία». Είναι απολύτως καινοτόμα σκηνογράφος, η οποία άρχισε πριν από αρκετές δεκαετίες να εργάζεται με γνώμονα την βιωσιμότητα. Είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης στη σκηνογραφία. Είναι ένα προφίλ, μια γυναίκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και έχει μάλιστα υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση όπου στο πλαίσιο της οποίας υποστηρίζει ότι η σκηνογραφία και το σκηνικό δεν είναι ανεξάρτητα, αλλά πάντα σχετίζονται με το πολιτικό, οικονομικό, οικολογικό και κοινωνικό δίκτυο στο οποίο δραστηριοποιούνται. Βλέπετε για παράδειγμα ότι τις φωτογραφίες από κάποια κυβότια που χρησιμοποιούν άνθρωποι για να καλλιεργήσουν φυτά, τα οποία μετά τα χρησιμοποιούν στην αρχή σε παραγωγή σκηνογραφιών και μετά τα χρησιμοποιούν για να καλλιεργήσουν τα λαχανικά τους. Αυτή την προσέγγιση την ονομάζει Creative Expansion, άρα λοιπόν δημιουργική επέκταση. Η συντονίστρια ζητά από τον ομιλητή να επιταχύνει λιγάκι για να μείνει και λίγος χρόνος για ερωτήσεις. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω ακόμη. 4-5 λεπτά, ωραία, μου φτάνουν. Θα ήθελα μόνο να μοιραστώ μαζί σας κάποια παραδείγματα για να σας δώσω ιδέες και έμπνευση, λέει ο ομιλητής. Η Τάνια Μπίερ έχει γράψει και αυτό το βιβλίο που βλέπετε, «Οικοσκηνογραφία», το συνιστώ οπωσδήποτε σε όσους ενδιαφέρονται. Μια τελείως διαφορετική προσέγγιση έχει υιοθετηθεί από έναν Βέλγο καλλιτέχνη, ηθοποιό, σκηνογράφο, ονόματι Benjamin Verdonck. Ο Verdonck έχει μια πιο ακτιβιστική προσέγγιση. Έχει φτιάξει αυτά που ονομάζει Tafelton Hills. Είναι θέατρα μινιατούρας, κάποια μαγικά κουτιά χωρίς ηθοποιούς. Και μάλιστα υποστηρίζει ότι η δουλειά μου γίνεται όλο ένα και μικρότερη, όχι μόνο τα υλικά, αλλά μικρότερη, δεν είναι πια τόσο θεαματική. Είναι μια μικρή κίνηση, προσπαθεί να κάνει μια μικρή κίνηση, μια μικρή χειρονομία, γιατί αναρωτήθηκα ποιο... έναν όμορφο τρόπο για να γίνει κανείς μικρός. Και κατάλαβα λοιπόν ότι το να αποσυρθεί κανείς με χάρη είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο επίσης είναι ένας τρόπος να προωθήσουμε τις χρηστές πρακτικές, την κοινωνική δικαιοσύνη αλλά και την κλιματική δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν αυτό που κάνει ο Verdonck είναι ότι γυρίζει στην πόλη, κάνει θέατρο και προσπαθεί να προωθήσει μια αλλαγή νοοτροπίας. She's a set designer working mostly on Broadway. Κάτι εντελώς διαφορετικό από το Broadway. Αυτό εδώ δείχνει ότι δεν είναι ανάγκη να μειωθεί το μέγεθος για να είμαστε βιώσιμοι σκηνογράφοι. Εδώ αντίθετα έχουμε πολύ μεγάλα σκηνικά, αλλά με πράγματα που βρήκε η σκηνογράφος. Οποιοδήποτε απόρριμμα μπορεί να γίνει υλικό. Μπορώ να πιέσω, να βιάσω το υλικό να γίνει αυτό που θέλω εγώ. Επαναχρησιμοποιούσε τα σκηνικά του πολλές φορές, τα ξαναέβεφε, τα ζωγράφιζε. Εδώ βλέπετε 3 διαφορετικές παραγωγές με τα ίδια σκηνικά. Ταξίδευε μαζί με τα σκηνικά του από θέατρο σε θέατρο και τα χρησιμοποιούσε με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά. Και στο τέλος, εδώ έχουμε έναν άλλον καλλιτέχνη, πολύ ενδιαφέροντα, ο οποίος σχεδιάζει θέατρα για εγκαταστάσεις, σκηνικά για εγκαταστάσεις. Αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει τόσο με το θέατρο. Η ιδέα είναι ότι ό,τι θέλεις υπάρχει επιτόπου. Απλώς πρέπει να το βρεις και να το χρησιμοποιήσεις. Και βλέπετε εδώ κάτω αριστερά ένα προσωρινό θέατρο, εφήμερο θέατρο που το φτιάξαν στο Λονδίνο από υλικά που υπήρχαν στο χώρο. Και δεξιά ένα πρόγραμμα σε μια πόλη, ένα τοπικό πρόγραμμα που κατασκεύασαν αυτό που το ονομάζουν, αυτό το μηχάνημα που ονομάζεται Caterpillar, και το οποίο το άφησαν μετά εκεί και το χάρισαν στη φύση. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί είναι κάτι συλλογικό που φτιάχτηκε και με τους ντόπιους. Νομίζω ότι αγόρασαν και ένα αυτοκίνητο από έναν ντόπιο και ο στόχος ήταν να φτιαχτούν 2 ποδήλατα από το αυτοκίνητο και το κατάφεραν κιόλας. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Thank you very much, Ralph. Thank you very much for your presentation. It was very informative. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ήταν πολύ ενημερωτική, γιατί όλοι κάνουμε τις ίδιες ερωτήσεις. Κάθε φορά που ολοκληρώνεται μια παράσταση, αναρωτιόμαστε τι θα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι πολλά υλικά και μάλιστα υπάρχουν και μεγάλες παραγωγές με πάρα πολλά αντικείμενα. Στην Ελλάδα, φούντους θα μπορούσε να είναι βεστιάριο, αλλά αυτό αφορά μόνο τα ρούχα, όχι τα υπόλοιπα σκηνικά. Vestiaire στα γαλλικά. Συχνά στις παραγωγές στην Αθήνα, ένας ενδυματολόγος έχει σαν στόχο να πουλήσει τα κουστούμια μετά από την παραγωγή σε κάποιο ιδιωτικό κατάστημα όπου ο κόσμος νοικιάζει αποκριάτικες στολές, για παράδειγμα, ή για να γίνονται ανταλλαγές, αλλά όλα αυτά γίνονται ιδιωτικά. Αυτό είναι κάτι που ήθελα να σημειώσω, να επισημάνω. Το θέμα είναι σε περίπτωση μιας ανοιχτής βιβλιοθήκης για σκηνικά κουστούμια και σκηνικά αντικείμενα, πώς διαχειρίζεστε το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων και του πρωτότυπου δημιουργήματος, της πρωτότυπης ιδέας? Πολύ καλή ερώτηση. Είναι μια ερώτηση που κι εμείς ρωτάμε συχνά, αναρωτιόμαστε κι εμείς. Έχουμε τώρα μια νέα σύμβαση για τους σκηνογράφους. Υπάρχει μια φράση που σου επιτρέπει να χρησιμοποιείς τμήματα των σκηνικών για επανάχρηση. Σίγουρα όχι ολόκληρο το σκηνικό, όχι, απαγορεύεται, γιατί αν χρησιμοποιήσεις το όλο σκηνικό, προφανώς πρέπει να καταβάλεις πνευματικά δικαιώματα, αλλιώς δεν μπορείς να το κάνεις. Αλλά μπορείς να χρησιμοποιήσεις τμήματα, μέρη. Επιτρέπεται τώρα αυτό. Το ξέρω ότι είναι κάτι δύσκολο. Από την μία πλευρά, αν είναι μόνο υλικό, δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί το υλικά χρησιμοποιούνται ελεύθερα. Αλλά υπάρχει αυτό το ζήτημα. Πες ότι σχεδιάζεις μια καρέκλα και τη χρησιμοποιείς για ένα θεατρικό έργο και είναι πράσινο. Και μετά θες να το χρησιμοποιήσεις σε ένα σκηνικό μπλε και βάφεις την καρέκλα μπλε. Είναι το ίδιο αντικείμενο ή δεν είναι από άποψη πνευματικής ιδιοκτησίας? Είναι ένα δύσκολο ζήτημα. Αλλά νομίζω ότι για λόγους βιωσιμότητας το κοινό αρχίζει να αποδέχεται ότι τα πράγματα μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Αρχίζει και κερδίζει έδαφος αυτή η ιδέα. Αλλά όντως υπάρχει ένα ζήτημα. Μιλάει εκτός μικροφώνου το μέλος του ακροατηρίου και δεν ακούμε την ερώτηση. Ο μιλητής λέει ότι ναι, όντως αυτό παραμένει ένα ερωτηματικό. Γεια σας. Βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα την παρουσίασή σας. Είχα την ευκαιρία να εργαστώ με αυτόν τον τρόπο στη Γερμανία. Δημιουργήσαμε σκηνικά για μία όπερα από παλιά σκηνικά του ίδιου του θεάτρου που είχε στην αποθήκη του. Αυτό που βρήκα πολύ ενδιαφέρον, Πρέπει να υπάρξει ενημέρωση για το ποιου είδους σκηνικά μπορείς να αναζητήσεις και να βρεις ή να επαναχρησιμοποιήσεις. Δηλαδή μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα υλικά ολοκληρωτικά από την αρχή ή να χρησιμοποιήσεις τμήματα ή ίσως να πρέπει να επιστρέψεις κάτι που το χρησιμοποίησες στη γενική αποθήκη, για παράδειγμα. Ίσως να έχεις την υποχρέωση να το επιστρέψεις. Αυτή ήταν η δική μου εμπειρία, ότι τέθηκε αυτό το ζήτημα. Δεν είμαι σίγουρος ότι σας κατάλαβα καλά. Ρωτάτε, λέω ότι νομίζω θα έπρεπε να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των πραγμάτων που μπορείς να δανειστείς ως έχουν μια καρέκλα, όπως είπατε, και τα υλικά που μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε ή να διαλύσετε και να δημιουργήσετε κάτι καινούριο. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θα βρεις σε αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα ή στην ηλεκτρονική αποθήκη, μπορεί να το σπάσεις, να το συνδυάσεις με άλλα υλικά. Επομένως, θα πρέπει να επικαιροποιείτε συνεχώς αυτή η αποθήκη. Νομίζω ότι ένας σκηνογράφος σχεδιάζει διαρκώς καινούρια πράγματα. Νομίζω το κάνουμε αυτό, ότι αν έχουμε κάτι στην αποθήκη μας και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο μέρος, θα χρησιμοποιήσουμε το μέρος. Αν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε ολόκληρο, να το βάψουμε φερειπίν, θα το χρησιμοποιήσουμε ολόκληρο. Το ερώτημά σας είναι ίσως πόσο συχνά μπορεί κανείς να ξαναχρησιμοποιήσει κάτι. Αυτό είναι κάτι που θα το μάθουμε κάνοντάς το. Ξέρετε, από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Κάθε σκηνικό πρέπει να είναι βιώσιμο 100%. Αυτό είναι το ιδανικό. Έχω εγώ αυτή την αντίληψη που σας είπα, το zero production, δηλαδή πλήρης επαναχρησιμοποίηση. Μερικά sets δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις 100% ξανά. Αλλά κάθε φορά που το κάνεις, κάθε φορά που το προσπαθείς, μαθαίνεις κάτι άλλο. Κάτι άλλο για την επόμενη παραγωγή σου. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. 2 σύντομα ερωτήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με το κατά πόσο υπάρχουν κίνητρα. Αναφέρατε πρωτοβουλίες από τους καλλιτέχνες για την κατασκευή σκηνικών που να είναι βιώσιμα, αλλά υπάρχουν κίνητρα που δίνονται από τα θέατρα ή από θεσμούς, ιδρύματα που παράγουν θεάματα για να κινητοποιήσουν προς χρήση πιο βιώσιμων πραγμάτων στη σκηνογραφία. Δεν ξέρω την καταλάβατε την ερώτηση, ή να την επαναλάβω ή να την επαναδιατυπώσω. Ναι, δεν την κατάλαβα καλά. Ήθελα να πω αν υπάρχουν κάποια κίνητρα τα οποία δίνονται από τα ίδια τα θέατρα για το σχεδιασμό παραστάσεων που να είναι βιώσιμες. Ή είναι μόνο μια προσωπική πρωτοβουλία, η οποία θα εκπηγάζει από άτομα σαν και σένα ή καλλιτέχνες που θέλουν να έχουν βιώσιμα σκηνικά. Όλο και περισσότερα θέατρα λένε ότι θέλουν να εργάζονται με βιώσιμο τρόπο. Μάλιστα κάποια προσπαθούν να το καθιστούν αυτό κομμάτι της σύμβασης με το σκηνογράφο. Είναι δύσκολο να πεις ότι το ποσοστό βιωσιμότητας θα είναι 30% ή 60% ή δεν ξέρω εγώ. Ή θα μπορούσε να μην είναι κομμάτι της σύμβασης, αλλά θα μπορούσε να είναι κομμάτι της ενημέρωσης, της συνέντευξης, ότι ναι, θέλω να εργαστείς με βιώσιμο τρόπο κατά το μέτρο του δυνατού. Αυτό που είναι πολύ καλό, δεν ξέρω αν το έχετε μάθει, στην Αγγλία δημοσίευσαν το πράσινο βιβλίο για τα θέατρα. Είναι ένας οδηγός για όλη τη θεατρική παραγωγή, μπορείτε να το βρείτε και διαδικτυακά, είναι δωρεάν. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Μερικά θέατρα γράφουν ότι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις προδιαγραφές αυτού του οδηγού, να το εφαρμόσουν. Στη Γερμανία, λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει αυτή η κίνηση για τα θέατρα. Υπάρχει περίπτωση να επεκταθεί αυτή η πλατφόρμα και σε άλλους τομείς, στον κινηματογράφο, στον τομέα των εκθέσεων που χρησιμοποιούν και αυτά σκηνικά. Ναι, ναι. Ναι, μπορεί να πάει και στον κινηματογράφο, στις ταινίες, μπορεί να μεταφερθεί η ιδέα αυτή στη σχεδίαση μουσείων, στη σχεδίαση εκθεσιακών χώρων. Το ζήτημα είναι ότι φυσικά αυτό έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση και τους πόρους. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα αποφασίσει ο κόσμος να το κάνει. Δεν μπορεί να είναι κάτι πολύ ευρύ και κανείς να μην αναλάβει το κόστος. Γι' αυτό ξεκινήσαμε από το θέατρο, εμείς. Αλλά εν τέλει μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προσέγγιση αυτή από οποιονδήποτε στον δημιουργικό κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ραλφ. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Ένα 10λεπτό διάλειμμα.